Καλησπέρα. Είναι... Θα βελάξουν οι Κορεάτες και οι Κορεάτισες. Καθότι ο Κάρλος ο Βέλας με πέναλτι, παρακαλώ. Δίνει το προβάδισμα στο Μεξικό που είναι κοντά στο 2-2 και την πρόκριση από σήμερα. Ακούτε αλληλούια, εγώ είμαι ο Στάθης. Και εγώ είμαι ο Μιχάλης Νικολαίδης, Βασίλης Καβαδιάς στην κονσόλα του ήχου. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως άλλωστε συνηθίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Και το Σάββατο και την Κυριακή από τη συχνότητα του Λίμπερο. Το ραδιοφωνικό αλληλούια. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Βλέπουμε φυσικά το Κορέα-Μεξικό στο 54ο λεπτό, είναι 0-1 το σκορ. 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας, έτσι για να τα λέμε on air, και για το Μουντιάλ αλλά και για τα νέα των ομάδων της πόλης, καθότι ΠΑΟΚ Άρης, νομίζω και Ηρακλής αλλά κυρίως ΠΑΟΚ και Άρης έχουν αρχίσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και ο σχεδιασμός της προετοιμασίας είναι... έχει ξεκινήσει προετοιμασία, ναι. Έχει σκάσει πρώτη μεταγραφή επισήμως. Οπότε έχουμε να συζητάμε και... πράγματα, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει αυτή η περίοδος. Ναι. Του χρόνου... Κοίταξε, είναι η περίοδος των ονείρων. Είναι η περίοδος που ο καθένας σου λέει ξεκινάει ό,τι θέλει. Ξεκινάει ακριβώς. Και μπορεί να... Αλλά θέλω να ακούσω, θέλω τις μπαλαδόφατσες. Πόσες μπαλαδόφατσες έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη εκεί έξω. Θέλω 23-10-287-888 να βγούμε να τα πούμε στον αέρα. Παραδείγματος χάρη. Τι γνώμη έχετε για τον Βραζιλιάνο Ζαμπά. Τον Ζαμπά. Ζαμπά. Ή Τζάμπα. Ζαμπά είναι. Τζάμπα έχει... δεν θα τον πάρουν πάντως. Άμα δεις, έχει και τόνο στο αλφα, έτσι, στο δεύτερο. Τζάμπα δεν θα τον πάρουν πάντως. Ο Τζάμπα δεν είναι ναι. Με 20 εκατομμύρια ρήτρα και τα λοιπά θα τον μουσχοπουλήσουν. Καμιά δεκάρα σίγουρα θα φύγει. Κάτσε, περίμενε. Τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, να μεταπολίσει. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 5. Έδωσε από ό,τι διαβάζω πάρει, τα ρεπορτάζ. 5 συν 2. Άμα δώσεις 7, δεν θα το πουλήσεις 14. Θα πω εγώ 12. Βάζω πρώτο θέμα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε όχι μόνο για ΠΑΟΚ, ξέρεις, γενικότερα. Και για Αργιανούς. Αξίζει η επένδυση. Αξίζει η επένδυση με αγορά παίχτου από το εξωτερικό. Αξίζει. Γιατί το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ έδωσε κατά τα φαινόμενα μίνιμουμ 5, max 7. Εγώ σου λέω ότι θα δώσει μόνο τα 5. Εντάξει, δεν είναι καλό αυτό. Μάλλον θα αποτύχει ο παίκτης άμα δώσει μόνο 5. Ναι. Έτσι. Πες ότι έδωσε 5. Πόσα μπορεί να βγάλει από ένα παίκτη, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Εδώ και χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν δεν βάλουμε ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια που τα χρήματα δεν ήταν τόσα πολλά. Εδώ εγώ προσωπικά θεωρώ πολλά και αυτά που έδωσε η Άκη για το Λιβάγια. Βρε, βάλε την τελευταία δεκαετία. Βάλε την τελευταία δεκαετία. Ευκαιρία για την Κορέα. Εν τω μεταξύ, ο Τσόα. Είναι εκεί για να κρατήσει το 0 Κέρβερος για άλλη μια φορά. Πόσες πωλήσεις ποδοσφαιριστών έχουν γίνει στην Ελλάδα άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, εγώ σου λέω. Δηλαδή, για να βγάλει ο ΠΑΟΚ ένα μίνιμουμ. Έστω και ένα ευρώ κέρδος. Κατάλαβες το να πω. Εγώ, να πω την άποψή μου, δεν το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι κακώς έδωσε κάποια χρήματα ο Σαββίδης για να φέρει έναν παίκτη. Μαγιά του που τα έδωσε. Τον ΠΑΟΚΤΖΙ και τον φύλαθλο γενικότερα δεν τον ενδιαφέρει όταν υπάρχει ένα αφεντικό το οποίο βγάζει χρήματα στην τσέπη του από κέρδος και βάζει χρήματα από την τσέπη του στην χασούρα, εμάς δεν μας κόφτει λόγος. Έτσι. Είναι η τσέπη άλλου. Αλλονού τσέπη. Μαγιά του αν τον τζαμπά τον έπαιρνε τζάμπα. Μαγιά του άμα τον πουλήσει 20 εκατομμύρια. Ζαμπά τον έφερε με 30 εκατομμύρια και δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Στην τελική δεν ενδιαφέρει αν καλύψει ο ίδιος τα λεφτά. Αν είναι κανένα λαμόγιο που ο Σαββίδης τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν είναι λαμόγιο. Ότι δεν είναι. Ακριβώς. Εντάξει. Αν είναι κανένα λαμόγιο. Το έχουμε δει βέβαια σε άλλες ομάδες της πόλης. Αν και στον Μπακ. Αν έρθει κανένα λαμόγιο ή κανένα αφελέστατο μπούφο και αρχίζει και αγοράζει παίκτες χωρίς να τους πληρώνει και μετά από 2-3 χρόνια την κοπανίσει σε καμιά Λιβύη. Τώρα τυχαία το είπε στο Λιβύη. Τυχαία. Τυχαία φωτογράφησα. Καντάφη. Άμα την κοπανίσει προς τα εκεί ή σε τίποτα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα. Τότε, sorry, αλλά ναι. Τότε θα πρέπει ο κάθε ένας να πει ότι. Τι γίνεται. Πάρε, αυτά τα λεφτά τι, τα έχουμε. Αλλά τώρα τι ενδιαφέρει. Αλλά το πάω αλλού. Εγώ το πάω δημοσιογραφικά που διαβάζω συνεχώς την ατάκα επένδυση πάω. Τι επένδυση, ρε. Εδώ στην Ελλάδα δεν κάνουν. Καταρχάς είναι 23 χρονών. Στην Ελλάδα έτσι. Δεν γίνονται. Όχι, νομίζω λίγο λιγότερο είναι. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν γίνονται επενδύσεις. Τεράστια ευκαιρία για το Μεξικό. Τεράστια ευκαιρία για το Μεξικό. Ο Γκερέρο με το αριστερό στην κορυφή της περιοχής.
με το που μπήκε δηλαδή μέσα στην περιοχή, σουτάρει και το βγάζει ο Κορεάτης. Εκπληκτική απόκρουση, πραγματικά, γιατί η μπάλα πήγαινε στο γάμα. Ω, κόντραρε κιόλας. Έτσι, και το βγάζει με το ανάποδο χέρι. Πολύ καλή απόκρουση. Ο Κορεάτης είναι σαν μαθητής γυμνασίου. Σαν έτσι. K-pop star. Έτσι σου έρχεται. Και K-pop τώρα που κάνουν επιτυχία. Έτσι σου έρχεται να τον πάρεις και χωρίς μια σφαλιάρα, ρε, και να τον πεις άντε πήγαινε κουρέψου, ρε. Ρεαλίτη, ξέρω εγώ. Σαν τον Μάρκο αναγκαστικά κουρεύτηκε. Ναι. Μετά από αυτά που άκουσε για το, για το μαλλί μακαρόνι. Τέτοιο τρολάρισμα. Λοιπόν, το ξαναλέω. Είναι άκυρος ο χαρακτηρισμός επένδυση. Δεν είναι επένδυση ο παίκτης. Ο παίκτης είναι μεταγραφή. Για να παίξει τώρα, του χρόνου, του παραχρόνου, όποτε γουστάρει. Αλλά επένδυση και Ελλάδα είναι δύο πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι σαν να βάζεις, να φυτρώσεις, ρε παιδί μου, σε χώμα που δεν παράγει κάτι. Επένδυση το θεωρείς, τσάμπα λεφτά το θεωρείς. Σαν να βάζεις να φυτρώσεις κάτι μέσα σε βραχώδη. Μέσα σε βραχώδη τέτοιο ή μέσα σε τσιμέντο. Ο παίκτης εδώ πέρα, αν έρθει με 5 εκατομμύρια, παπάδες να κάνει, επειδή παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, η αξία του πέφτει. Ναι. Πέφτει η αξία του. Δεν έχουμε το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, το οποίο έχει 2-3 ομάδες οι οποίες παίζουν, ας πούμε, στο Champions League και έχουν διακρίσεις, αλλά κυρίως έχουν από πίσω ένα μηχανισμό. Ένα μηχανισμό με managers και με ατζέντες που θα προωθήσουν ένα παίκτη. Γιατί όταν θα ακούσεις μια πώληση 10 εκατομμυρίων, από αυτά τα 10 εκατομμύρια, το τι μπαίνει υπάρχει και στα το παράδειγμα της ομάδας, ναι, είναι πολύ υπάρχει και το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Έτσι. Ποιο είναι αυτό σου λέω. Ο οποίος όμως δεν το έκανε σωστά. Περίμενε, θα σου πω κάτι. Για κάθε έναν παίκτη που έχουμε ακούσει για τον Ολυμπιακό που πλήρωσε, που πήρε 10-15 εκατομμύρια, δεν ακούμε για τις καραβιές που φέρνει κάθε χρόνο, για τον Ιντέγε για παράδειγμα που έφερε, που έκανε 1,5-2 το χρόνο, το έκανε, που τον πλήρωσε 2 για να μην κάνει τίποτα. Το έκανε καλά για κάποια χρόνια. Το έκανε καλά για κάποια χρόνια, αλλά στην πορεία τον κατάπιε αυτό το θέμα με τους μάνατζερ. Για κάθε ρέτσο. Έτσι έγινε έρμεο των μανατζάρεων. Για κάθε ρέτσο που θα πουλήσεις, πρέπει να πάρεις και άλλους δύο και δύο-τρεις παίκτες. Του μάνατζερ. Λοιπόν, επίσης, ο Ρέτσος, άντε και ο Μίτρογλου, άντε και ο Καστίγιο πιο παλιά, αλλά ας τον Καστίγιο. Πώς το λένε, ναι, ο Σάμαρης στην Μπενφίκα που παίζει. Σιγά, πόσα πήρε για το Σάμαρη. Δεν πήρε, κάτι θα πήρε. Για μένα συγκριτικά λίγα. Με αυτό που... Για μένα λίγα. Το Σάμαρη τον πήρε όμως μεταγραφή. Εγώ άλλο πάω να πω. Ότι ο Ρέτσος ήταν ένα καθαρό κέρδος για τον Ολυμπιακό, γιατί με μία χρονιά μόνο που έπαιξε, χωρίς να έχει εξοδέψει απολύτως τίποτα ο Ολυμπιακός, επειδή ήρθε από τις ακαδημίες, ναι. Έβγαλε χρήματα. Έτσι. Ναι. Το ότι πήρε, ας πούμε, ποιο να πω, να το ένα παράδειγμα στην Ελλάδα, παίκτης που δηλαδή ήρθε με λεφτά και έφυγε πάλι με λεφτά. Ο Λούκας. Ο Λούκας του για τον ΠΑΟΚ, μπράβο. Ναι. Ήρθε όμως, να σου πω, για παράδειγμα, μια πολύ καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ήρθε ελεύθερος και 1,5 χρόνο, πόσο μετά, 2 χρόνια, πήρε 3 ζεστά μοίρια, ναι, για μεταγραφή. Ναι. Αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι, αυτό δεν είναι μέσα, αυτό είναι έξυπνος, υπεραξία. Έξυπνος τρόπος να κινηθεί σαν επιχείρηση ποδοσφαιρικά. Έτσι θα έπρεπε να κινούνται όλες οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Εγώ δηλαδή σε αυτό του Ιβάν του βγάζω το καπέλο. Ναι, ρε, εσύ. Άσχετα για το πόσα λεφτά έβαλε και από πού τα έβαλε. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, λοιπόν, ο οποίος πουλήθηκε με καλά χρήματα αναλογικά με αυτά που ήρθε και αναλογικά πρόσεξε γιατί μετράει και αυτό. Του συμβολέου που είχε. Και με αυτά που έπαιρνε. Γιατί αν είχε ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, δεν θα πολλούνταν με 3 εκατομμύρια. Όταν όμως ο παίκτης είχε με ένα χαμηλό συμβόλαιο, γιατί είχε έρθει ως ελεύθερος και ως ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε το όνομα το μεγάλο. Εντάξει. Και ήρθε εδώ και το έφτιαξε το όνομα. Έπαιζε σε μια ομάδα χαμηλού επίπεδου, στην Πριμέρα Division Men, αλλά δεν έπαιζε και στη Ρεάλ. Έτσι. Κατάλαβε το σκεπτικό μου που το πάω. 100%. Αν λοιπόν ένας τέτοιος παίκτης έρχεται στο μετέχουμε και λες ότι ή τον ανανεώνω με πολλά λεφτά, ή τον πουλάω με μια τιμή τίμια. Είναι δυνατόν να πουλήσεις ένα παίκτη? Εγώ ξαναλέω, η ένστασή μου είναι η επένδυση. Επένδυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κάνει κανένας. Ο Σαββίδης τα τελευταία χρόνια πετάει απλά λεφτά γιατί τα έχει και έτσι γουστάρει και επειδή θέλει να τρέξει την διαδικασία ανόδου του ΠΑΟΚ, αν θέλεις. Άνοδος εννοώ στο κομμάτι πρωταθλητισμού. Πρωταθλητισμός, ναι. Αντί να πει ότι θα κάνω 10 χρόνια υπομονή να φτάσω ένα διεκδικό πρωτάθλημα, 5. Έβαλε λεφτά πολλά παραπάνω μόνο και μόνο για να μειώσει αυτή τη διαδικασία. Η οποία είναι χρονοβόρα είναι. Για ομάδες, εντάξει. Γιατί είπε ότι, OK, κοίταξε, ξέρω
ότι δεν τα αξίζουν αυτοί οι παίκτες αυτά τα λεφτά, αλλά πρέπει να τους φέρω άμεσα, γιατί τώρα θέλω να διεκδικήσω. Εντάξει, αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι αγοράζω χρόνο. Και από τη στιγμή που τα είχε, καλά έκανε και, και τον αγόρασε, συσσαγωγικά. Κοίταξε, από τη στιγμή που. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ποιος κάνει επένδυση στην Ελλάδα? Από τη στιγμή που έχει βγάλει λεφτά, εννοώ από τις μεταγραφές, καλά έκανε και επένδυση και κάποια πίσω. Ναι, εγώ παίρνω το κομμάτι αυτόνομα του κάθε παίκτη. Δεν είναι επένδυση ο Βραζιλιάνος. Είναι μπίζνα, είναι γενικότερα μπίζνα. Κίνηση. Μου αρέσει αυτό ο παίκτη, έχει μεταπολιτική αξία. Δεν διαφωνεί κανεί. Κοίταξε, τον παίρνει καταρχά γιατί θέλει να έχει αυτό το παίκτη στην ομάδα σου. Αυτό είναι αυτό λέω. Ουσία τη υπόθεση. Το αν αυτό ο παίκτη έχει μεταπολιτική αξία, είναι promising, είναι prospect που λένε και οι Αμερικανοί. Αυτά είναι θέματα συμβολαίου και τιμή. Δηλαδή αυτά είναι θέματα αγορά. Προφανώ. Άμα θέλω εγώ να πάρω ένα ποδήλατο ή ένα αυτοκίνητο. Η βασική μου αρχή είναι ότι χρειάζομαι να πάρω ένα ποδήλατο. Και χρειάζομαι, μου αρέσει, να πάρω ένα συγκεκριμένο ποδήλατο. Τώρα, το ότι το συγκεκριμένο ποδήλατο έχει, ξέρω εγώ, αλουμινένιο σκελετό που δεν σπάει το ένα τ' άλλο κτλ. Και έχει χύψη χαρακτηριστικά, αυτά θα τα πληρώσω στην τιμή. Έτσι. Αλλά η βασική αρχή είναι ότι θέλω να πάρω ένα ποδήλατο. Με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα οποία... Από ένα σημείο και μετά τα πληρώνεις. Φυσικά είναι αγορά, είναι market και αυτό. Δεν έχει όλα τα στοιχεία μιας αγοραπολισίας. Έτσι. Αλλά εννοείται ότι δεν είναι επένδυση, είναι μια μεταγραφή η οποία προφανώς. Καλά, εντάξει. Ασχολίαστο. Έτσι. Είναι κάτι μούρες. Να το σχολιάσουμε μετά. Αλλά τώρα, παιδί μου, το δίνεις. Είναι κάτι μούρες, ρε παιδί μου, που δεν είναι για να βγάλουν selfie. Έτσι. Συμφωνείς αυτό? Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, δεν σου χρειάζεται, ρε φίλε. Μη βγάζεις self. Τέλος πάντων, λοιπόν, μου έκοψε τον ηρμό, αλλά δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω. Θα πούμε μετά για ποιον λέμε που δεν πρέπει να βγάζεις self. Δώσουμε και τον άλλο τρόπο επικοινωνίας. FM, κενό, το μήνυμά σας, γράφετε και το αποστέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πάμε να το κλείσουμε το θέμα. Και έχουμε γκολ για το Μεξικό. 2-0. Ρε εσύ, αυτός ο Τσιτσαρίτο. Ο άνθρωπος με eyeliner. Με κανένα φρύδι, eyeliner και... Σαν τον κουλούρι του ποδοσφαίρου. Ναι, το θυμάσαι, τον κουλούρι. Το κύμωνα, ναι. Ο κουλούρις, που έλεγε. Που έβγαινε και είχε τα μάτια του. Και επίσης ένας ακόμα. Και δεν έχει και φρύδι. Πρόσεξε, ναι. Έχει γυναικείο φρύδι ο Τσιτσάρητο. Παίζει να τα έχει βγάλει. Να τα έχει βγάλει και να το κάνει μακιγιάζ. Παίζει να τα έχει βγάλει, να το έχουν καεί, ξέρω εγώ, σε κάνα. Νομίζω από τους χαζογκόλιδες, δηλαδή βάζω μέσα κάτι Γουαΐν, κάτι τέτοια, είναι ο αγαπημένος μου. Από εποχές United. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Από τα αριστερά. Τη λόμπα κάνει, και στην κλειστή. Κάνει. Καλά, κολόφαρμα. Βλέπεις έτσι. Ναι. Με ατσουμπαλιά το βάλε. Με ατσουμπαλιά. Αλλά το είχαμε. Είναι πολύ ωραίο το άδειασμα που κάνει στον Κορεάτη. Δηλαδή, στο πάρει την μπάλα με το αριστερό και αλλάζει φορά το κορμί του. Ο Κορεάτης φεύγει 2 μέτρα τάκλιν στον αέρα και τη στρώνει στο δεξί. Ουσιαστικά με τον Αστράγαλο, αυτό είναι το ατσουμπαλιά που είπα, πλασάρει τον τερματοφύλακα, τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος πέφτει σε λάθος timing και έχουμε το Μεξικό-Κορέα 2-0 με το Μέχικο που μπήκε ή θα μπει, είδα ο Ράφα Μάρκες πάλι. Ο 38χρονος, 38 ή 39 είναι, τέλος πάντων. 50ο γκολ με την εθνική Μεξικό σε 104 παιχνίδια για τον Τσιτσάρητο. Έτσι, δεν και λίγο. Να το Ράφα. Ποιος παίρνει και το περιβραχείο του αρχηγού από τον Κουαδράδο. Γκερέρο, είπα πριν. Ο Τσιτσάρητο. Ο οποίος Γκουαρδάδο έκανε ακριβώς την ίδια αλλαγή και με τη Γερμανία. Έτσι. Ήταν η πρώτη του. Έβγαλε τον ένα αρχηγό και έβαλε τον άλλο. Γιατί ο Γκουαρδάδο ουσιαστικά δεν παίζει πλάγια στο Μεξικό. Από ό,τι έχω καταλάβει, παίζει τον άξονα περισσότερο. Συγκλίνει. Οπότε τι κάνει, βγάζει ας πούμε έναν επιθετικογενή χαφ και βάζει έναν έμπειρο φυσικά και αυτός ο Μάρκες και κυρίως αμυντικογενή. Έτσι, γιατί ο Μάρκες μπορεί να γίνει και πέμπτο center back. Τον βλέπεις τώρα που πήγε. Βλέπεις που πήγε τώρα ο Μάρκες, έκλεισε προς το... Ο Μάρκες νομίζω και στην Μπαρτσελόνα ήταν μεταξύ κέντρου και άμυνας. Στη θέση του Πικέ έπαιζε. Ναι. Στη θέση του Πικέ. Δεν ήταν δηλαδή ούτε καθαρό χαφ. Αμυντικός χάθηκαν, απλά ήταν, εντάξει, πολλές φορές έκλεινε πίσω ως... Πολλές φορές γυρνούσε λίμπερο.
Όπως λέμε, λίμπερο να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ στο που είμαστε. Κοίταξε, ένας ρόλος ο οποίος έχει χαθεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει, όχι. Όταν υπήρχε ο ελεύθερος, γιατί να το πω διαφορετικά, όταν υπήρχε ο ελεύθερος ρόλος του δεκαριού, αντίστοιχα υπήρχε και ο ελεύθερος ρόλος του, του αμυντικού. Του αμυντικού δεκαριού. Έτσι. Του ενορχιστρωτή της άμυνας, του, ο οποίος υπάρχει στο βόλι ή τέλος πάντων. Πάντως ο Ερέρα της Πόρτο έχει κλέψει καρδιές, δεν ξέρω και σε Δημήτρη. Όχι, δεν έχει κλέψει καρδιές για την ομορφιά του, ναι, για την ποδοσφαιρική του ομορφιά. Γιατί φατσικά είναι σαν ανάποδο μαμότο. Φατσικά είναι, αλλά αν το βάλεις να παίξει θρίλερ. Θεωρώ ότι μετά από χρόνια που είναι βασικό στην Πόρτο, ότι θα πάρει τη μεταγραφή φέτος προς Αγγλία μεριά κυρίως, έτσι. Ή καμιά Ρωσία που τους κάσουν, ή κανένας Κινέζος να έρθει να δώσει τρελά λεφτά. Ρε φίλε, τώρα που το θυμήθηκα, δεν το σχολιάσαμε μεσοβδόμα. Ρε τι έγινε, ρε φίλε, με την Άρκετ. Τι έγινε, θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το σχολιάσουμε, αλλά ένα έχω να πω. Μεγάλο θέμα, εντάξει. Ένα έχω να πω. Ρε, πού πας με το Χατζάρα, ρε, της Αργεντινής, θα σε πει ο άλλος, έτσι. Ρε, είσαι... Κι όμως, ο Σαμπάολο είναι καλός προπονητής. Είσαι... Να θυμίσω... Πόσο χρονών είναι, 55? Να θυμίσω ότι είσαι 50-55 χρονών. Και μου βγαίνεις είναι, με το κολλητό μπλουζάκι με ανοιχτό V. Έτσι δεν έβγαινε και με τα χέρια γεμάτα με τατουάζ. Έτσι δεν έβγαινε ο Χατζάρας, το ξαναλέω. Και να έχεις μια φάτσα. Τζινάκι, άκου, χωρίς τον τίσιμο. Τζινάκι. Πήγα 30 χρόνια πίσω. Κολλητή μαύρη μπλουζίτσα με την κυλίτσα να κάνει το απαραίτητο, ας πούμε. Μα είναι ότι έχει και κοιλιά. Και από πάνω σακάκι. Και είναι και το βυζί. Μαύρο σακάκι από πάνω. Είναι και το βυζί το ημιγυμνασμένο. Δηλαδή είναι ναι, μεν ήτανε γυμνασμένο. Ήταν παλιά, ναι, και τώρα, ναι, έχει κρεμάσει. Τώρα έχει λίγο κρεμάσει. Έχει αυτή τη μικρή πτώση του αντρικού βυζιού. Λοιπόν. Και είναι δυνατόν θα να έχει αυτή Αργεντινή τη φάτσα, θέλω, με eyeliner. Θέλω να μην μα διακόψει διάλειμμα. Θέλω να μιλήσουμε για Αργεντινή. Γιατί ξεφτυλίσατε για την πρώτη ω outsider για στοιχηματισμό, ρε φίλε. Έτσι. Πού είναι ο Μέση σα, Πού είναι το στεφανοχάρτη σου, που έλεγε και στο γνωστό βίντεο. Λοιπόν, πού είναι ο Μέση. Πού είναι ο Μέση. Δες, αυτό ο Μέση φταίει. Πιστεύεις ότι φταίει ο Μέση. Και ο Μέση φταίει. Φταίει και αυτός, αλλά φταίει, και ο Μέση. Φταίει μόνο αυτός. Φταίει γιατί... Φταίει μόνο αυτός. Δεν θες έχει... να σου πω κάτι. Όχι, έχει. Έχει ευθύνη. Εγώ γιατί... θα μιλήσω και αν θέλετε πάρτε τηλέφωνο να με κράξετε. Η Αργεντινή σε επίπεδο εθνικών ομάδων, και τώρα θα πω μεγάλη κουβέντα, θα μπορεί να πέσει, είναι μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη ever. Ναι, γιατί ποτέ δεν έχει κάνει την πορεία περιμένουν. Ever. Γιατί ακόμα και στο προηγούμενο Μουντιάλ που έφτασε μέχρι τον τελικό, είχε κάτσε καλά κληρώσεις. Ever. Είναι, είναι ποδοσφαιρική απάτη. Ποδοσφαιρική απάτη. Δεν έχω δει την Αργεντινή σε ένα... Δηλαδή δεν τη θυμάμαι εγώ στη ζωή. Εντάξει, μου, ρε παιδί μου. Δεν πρόλαβες το 86 και το 90. Γι' αυτό. Ναι. Δεν τα πρόλαβες, εννοώ να είσαι ποδοσφαιρικά όριμος να κάτσεις να δεις εγώ την Αργεντινή του Μαραντόνα. Ναι, Μαραντώνα. Ήταν ένας Μαραντόνα όμως. Αυτό σου λέω. Το 94. Και άλλο ποδόσφαιρο. Όλοι περιμένανε Μαραντόνα με Μπατιστούτα. Είχε πιαστεί την τοπέ, ναι, και άλλο... πάντα για εξωαγωνιστικούς λόγους καταραίει η Αργεντινή. Και ακόμα και το 94 που ήταν η τελευταία έτσι, σεζόν, πώς να σου το πω. Αυτή τη φουρνιά Μαραντόνα, Μπατιστούτα που παίζαν όλοι μαζί. Τότε όλοι ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Περίμενα το τσίκνιο άσμα του Ντιεγίτο. Ναι, έτσι, για να. Και επειδή ήταν και στην Αμερική, να θυμίσω ότι εκεί έκλεισε την καριέρα του Μαραντόνα, έτσι. Όλοι περιμένανε, παιδί μου, όπως εγώ περιμένω, ας πούμε, φέτος που θεωρώ ότι μάλλον θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, του Μέση. Εντάξει, εκτός τι να πάει στα 35. Δεν ξέρω αν θα θέλει ο ίδιος. Εδώ με το ζόρι πήγε σε αυτό. Εδώ, μετά το Copa America, να θυμίσω, το Copa America το οποίο το πήρε ο Σαμπάολο. Με τη Χιλή. Αυτός του το πήρε. Αργεντίνος προπονητής του το πήρε. Έτσι. Χάνει το Copa America, καπάκι από το Μουντιάλ, και είπε ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει στην εθνική και με το ζόρι. Ας πούμε, τον ψήσανε. Προπονητής που έχει επίθετο σαν τη Πάολα, σαν Πάολη. Ναι, σαν Πάολη. Ή σαν Πάολη που είναι στην Γερμανία. 7,5 πήγε. Πήγε. Μετά το διάλειμμα θα σχολιάσουμε την Αργεντινή. Θα συνεχίσουμε να τη σχολιάζουμε και να την κράζουμε. Εγώ δικαίως θεωρώ απλά ότι κοίταξε, θα τα πω μετά. Έπλα Παπαϊωάννου προσφέρουν το Αλληλούια για άλλη μια φορά. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρώμης. Εμείς επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φυσικά με το Κορέα-Μεξικό, το οποίο είναι στο 0-2 στο 73ο λεπτό, και όσα άλλα θέματα έχουμε για το Μουντιάλ, αλλά έχουμε και πολλά άλλα. Και εκτός ποδοσφαίρου. Και μπασκετικά είχαμε. Έχουμε πολλά.
Πιο μετά να τα πούμε αυτά, θα μείνουμε σε ρυθμό Μουντιάλ. Μουντιάλ και μεταγραφολογία. Βίβα Μέχικο, συνεχίζει να προηγείται 0-2 της Κορέας. Στο 27ο λεπτό έχουμε μπει. Θα γίνει της Κορέας, που λέγαμε και κάποτε. Ναι, και νομίζω ότι αυτό σημαίνει πως το Μεξικό περνάει αέρα πατέρα. Τα προγνωστικά έλεγαν ότι λογικά θα έμπαινε στη διάδα που θα πήγαινε στα νοκάουτ, αλλά ότι θα περνούσε από τη δεύτερη αγωνιστική και μάλιστα έχοντας ήδη παίξει με το φαβορί του ομίλου τον Γερμανό, πραγματικά είναι απορίας άξιο. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι προκρίνεται άμεσα, γιατί η Σουηδία κέρδισε την Κορέα. Άμα κερδίσει η Γερμανία σήμερα τη Σουηδία, τελευταία αγωνιστική παίζει να έχουμε ισοβαθμία στους 6 βαθμούς. Οπότε εκεί θα παίξουν οι διαφορές. Αλλά έχει πάρει 2 καθαρές νίκες. Ναι, οπότε έτσι, με τα τέρματά της θα είναι νομίζω καλύτερα. Ξεκάθαρα η Σουηδία κέρδισε 1-0 την Κορέα μόνο. Εκτός αν χάσει από τη Σουηδία με 3-0, σκορ μεγάλο. Ναι. Αλλά όχι, δείχνει ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα το Μεξικό. Σε αντίθεση με την Αργεντινή. Ωραία πάσα. Έτσι. Που δείχνει... 23-10-2-87-8-88 θέλουμε τη γνώμη σας γενικότερα για το Μουντιάλ. Ναι. Όχι μόνο για την Αργεντινή. Γενικότερα. Πώς το βλέπετε μέχρι στιγμής. Τι σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Πώς το βλέπετε να πηγαίνει. Πολλοί συνάδελφοί μου στη δουλειά μου λένε συνέχεια ότι είναι πολύ κακό το Μουντιάλ, δεν τους εντυπωσίασε κανένας. Εμένα για παράδειγμα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι βάσει αποτελεσμάτων, βάσει μπάλας που έπαιξε η Κροατία. Και η Κροατία. Πρώτα απ' όλα Κροατία. Φοβερή μπάλα. Έχει παίξει 2 παιχνίδια. Δικαιότατα. Καταπληκτικά και μάλιστα κοιτάς το ποιους έχει στον πάγκο. Που έχει στον πάγκο, ξέρω εγώ, τον Κόβατσης και τον Κράμαριτς. Και λες, να πω και κάτι άλλο. Αυτή τα παίζαμε εκεί. Έπαιζε Αργεντινή Κροατία. Περίμενε στις φαντεζί κινήσεις να τις κάνουν οι Αργεντινοί και τις κάνανε ρε φίλε οι Κροάτες, οι οποίοι δεν φημίζονται ούτε για το φαντεζί ποδόσφαιρο, ούτε γενικότερα, πώς να σου το πω. Ούτε οι Αργεντινοί φημίζονται. Όχι, αλλά, Βραζιλιάνοι είναι. Όχι, αλλά η επιθετική τους, εντάξει, όσο να πεις, ένας Αγουέρο, ένας Μέση, λίγο παραπάνω φαντασία κτλ. Okay. Ναι, τέλος πάντων. Ήτανε η απίστευτη ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Εμένα μου άρεσε απίστευτη πολύ ποδοσφαιρική η Κροατία και στα δύο μάτς, αλλά επίσης μου άρεσε και η Ισπανία. Παρότι στο πρώτο μάτς έκανε γκέλα θεωρητικά με την Πορτογαλία. Εντάξει, βέβαια με την Πορτογαλία έπαιζε, δεν έπαιζε. Με την πρωταθλήτρια Ευρώπη έπαιζε. Okay, και μάλιστα σοφαρίστηκε στο 89. Και στο δεύτερο μάτς δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον γκολ. Και δεν έκανε και πολλές ευκαιρίες. Βλέπω πολύ δυνατή και την Πορτογαλία. Ναι. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει στη διοργάνωση. Κάτι δεν είναι σίγουρο. Και, δεν είναι, αλλά το λέω το πιστεύω με την έννοια το ότι θεωρώ ότι ο Φερνάντο Σάντο, ρε παιδί μου, έχει τα στοιχεία εκείνα που, του ποδοσφαιρικού ρεαλισμού. Τα οποία θα κάνουν την ομάδα να προχωρήσει. Σίγουρα δεν είναι τίποτα. 100%. Η Αργεντινή όμως. Η Αργεντινή όμως είναι. Γιατί να μην κράξουμε, είσαι φιλοαργεντίνος. Είδες εσύ τώρα. Έζησες εσύ το Μαραντόνα, ας πούμε. Δημήτρης Ανακτής είναι. Ναι, απ' έξω ο οποίος. Περίμενε λίγο. Εσύ ως Ρώμα, φίλε Δημήτρη, πώς είσαι εθνική. Μπατιστούτα. Ο Μπατιστούτα δεν ήταν Ρώμα. Πήγε στα όρημά του ποδοσφαιρικά χρόνια εκεί. Αυτό λέω. Κοίτα, οι περισσότεροι ας πούμε που είναι Νάπολη είναι φόλα Αργεντινή. Οι περισσότεροι που είναι Ίντερ. Λόγω Μαραντόνα. Ίντερ. Όχι, γιατί είχαν πολλούς Αργεντίνους στην ομάδα τους πάντα. Ρε, είχανε, ναι, ιστορικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι Ίντερ, ας πούμε, πάντα είχε 5-6 Αργεντίνους μέσα. Το ίδιο και η Νάπολη. Μη σου πω και παραπάνω. Ναι, εντάξει. Έτσι. Άλλο λέω. Δεν θα το συγκρίνω παδικά, αλλά η Αργεντινή. Περίμενα να είσαι Ιταλία. Α, είσαι εκεί Ιταλία. Εντάξει, okay. Εντάξει. Δηλαδή, περίμενε, στο φαινόμενο Μάουρο Καμορανέζη, έτσι, ορθώς άφησε την Αργεντινή για να πάει στην Ιταλία. Ορθώς, φίλε, πήρε και ένα Μουντιάλ. Πήρε και ένα Μουντιάλ, ναι. Να τα λέμε κι για πες. Λοιπόν, για Αργεντινή. Η μεγαλύτερη κίνηση, δεν που είναι κακός προπονητής ο Σαμπάουλη. Όχι, αλλά... Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα τώρα ότι... Δεν ελέγχει τα αποδυτήρια. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν ελέγχει τα αποδυτήρια. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα σου πω τη φάτσα τρόμου στο πρόσωπο του Σανπάουλη στο 2-0. Έχω να τη δω από τη φάτσα τρόμου. Ωραία. Του Παύλου Δερμιτζάκη. Ας αφήσουμε... Όταν μπήκανε μέσα οι αεκτζίδες να κάνουν ντου. Που έλεγε μετά ότι εντάξει δεν έγινε κάτι. Ναι, ήταν η φάτσα τρόμου τύπου να φύγουμε θα μας φάνε λάχανο. Θα φύγουμε νεκροί. Από τότε έχω να δω τέτοια φάτσα τρόμου. Περίμενε. Σε προπονητή. Ας τον προπονητή. Όταν χάνεις την ψυχραιμία σου. Εγώ θεωρώ, όπως είπα εκτός αέρα, ότι εκνευρίστηκε, γι' αυτό έβγαλε και τον Αγουέρο. Το οποίο ήταν λάθος, τον έβγαλε νωρίς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στο 0-0 τον έβγαλε. Έτσι, όχι στο 0-1. Νωρίς τον έβγαλε. Εντάξει. Και ο Αγουέρο ήταν ο μοναδικός. Δηλαδή, εγώ, αν ήταν να εκνευριστώ, αν ήμουν εγώ προπονητής, θα έκανα κάτι πολύ extreme, αλλά θα βγάζα το Μέση.
Ο Μέση ήταν χειρότερο του Αγουέρο στην επίδεση. Άμα θε να κάνει μια αλλαγή στην επίδεση που βλέπει ότι δεν κολλάει κάτι. Αυτό θα έκανα. Και βγάζει το μοναδικό παίκτη ο οποίο τραβούσε ένα-δύο παίκτε πάνω του λόγω δύναμη. Λόγω... Αυτό ο Μέση. Έτσι. Άσε το Μέση. Πάμε λίγο από την αρχή. Πάμε. Όλοι ξέρανε ότι οι Αργεντινοί έχουν πρόβλημα στην άμυνα. Εντάξει, ο Κορώνα είναι αυτό. Ναι, και αυτό έχει περάσει από το Πόρτο. Βαψωμαλιά. Από το Πόρτο, ναι. Αφήρε φίλε, είσαι ποδοσφαιριστή. Θα τον είναι στο Γιάννο, το θυμάσαι. Ναι, πω. Πλατινέ. Πλατινέ. Μαλλί. Πλατινέ. Τι να. Για να μάθω. Ωραίο παίκτη ο Έστο Γιάννο. Όχι. Ψηλά η μπάλα. Ήταν η τελευταία φάση λογικά. Έχει ακόμα τρία λεπτά από τον Ερέρα. Τον ομορφωνιό. Ο Ερέρα είναι σαν. Παίζει τον Κουασιμόδο χωρίς μακιγιαλά. Είναι σαν μουτσούνα από αυτές που πουλάνε για τις απόκριες. Ναι, άνετα. Δεν μπορούν να πάρουν το προσωπικό αυτό. Να τρομάζει κόσμο. Πάμε Αργεντινή. Πρέπει να μείνουμε στο θέμα. Λοιπόν. Γιατί εντάξει, πρέπει να κράξουμε. Εγώ θα κράξω συγκεκριμένους. Δηλαδή δεν μπορώ να κράξω τον Καμπαγέρο, ρε φίλε, που έκανε το λάθος. Ο πανέμορφο γκολ για την Κορέα. Με τον Σον. Μάλιστα. Και έχουμε ακόμα τρία λεπτά. Πανέμορφο γκολ με το αριστερό έξω από την περιοχή στην δεξιά γωνία του Οτσόα. Με ωραίο εσωτερικό φαλτσάκι. Οι Κορεάτες πανηγυρίζουν. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τι γίνει. Οι Κορεάτες καταρχάς πανηγυρίζουν. Είναι ο πιο άκυρος λαός. Θυμίζει πάρα πολύ το γκολ του Μόντριτς, αλλά ανάποδα. Ο Μόντριτς ουσιαστικά κερδίζει με προσποίηση το χώρο για να κάνει το δεξί. Με φάλτσο απέναντι. Αυτό κάνει το ανάποδο. Αυτό το λένε Son. Son of a bitch. Θα πω. Ναι. Τι γκολάρα είναι αυτή. Η Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη επιβεβαίωσε με, είχε δηλώσει ο προπονητής της ότι στην προπόνηση επί ρωσικού εδάφους έδινε στους παίκτες του άλλα νούμερα μπερδεμένα. Ναι, ναι, για να μπερδέψει τους αντιπάλους. Πώς το λένε, ναι, οι σκάουτερς να μπερδευτούν. Το ποιος είναι ποιος. Και μάλιστα είχε πει ότι έχουμε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι μη Ασιάτες μας βλέπουν όλοι στο ίδιο φατσικά. Οπότε το έκανε, την έκανε τη μαγκιά. Δεν του βγήκε βέβαια ακόμα. Τι κάνει ο Τσιτσαρίτου. Τι κάνει, γιατί δεν χρόνο ρε φίλε. Ξαπλώνει, παίρνει την μπάλα. Μπουσουλάει. Λοιπόν, εγώ από τον Καμπαγέρο το περίμενα αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος τα τελευταία χρόνια και είναι πολλά, παίζει δεύτερος. Και η αλήθεια είναι ότι το λάθος που κάνει είναι σε ένα timing πολύ άσχημο. Έτσι. Που ξεμπουκώνει την Κροατία, έτσι, γιατί βάζει ένα γκόλ του πουθενά, καταπληκτικό τελείωμα του Κροάτη, έτσι, με το γυριστό με τη μία. Αλλά, πώς να σου πω, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ξεκάθαρα, από εκεί και πέρα είναι σαν να αφέθηκε ελεύθερος ο εκνευρισμός των Αργεντινών. Σε όλη την ομάδα. Γιατί με το που γίνεται αυτό βλέπεις. Κοντινά να κάνει παντού ο σκηνοθέτης. Στο μέση. Όλοι να είναι σε φάση. Έτσι, τι έκανε ο Βλάκας. Ναι. Αυτό που πάμε έξω και λέμε τι έκανε. Εκνευρίζεσαι με ένα συμπαίκτη σου και μετά χαλάς όλο το παιχνίδι. Έτσι. Βγάζει και τον Αγουέρο, τον οποίο τον έχει κάνει πέντε κοντινά. Γιατί ξέρει, θέλει να δει την αντίδρασή του για το χάλι της Αργεντινής. Λες και άμα ήταν ο Αγουέρο μέσα, δεν θα τρώγε τρία Αργεντινή. Ναι, όχι. Ήτανε... Δεν νομίζω ότι φταίγανε αλλαγές στον Παόλο. Εγώ εκεί το πάω. Και για μένα ενδεικτικό είναι. Στο τρίτο γκολ του Ράκιτιτς, όπου ρε φίλε, ο Μασεράνο είναι τελευταίος παίκτης, σηκώνει το χέρι για offside, που δεν ήταν. Σηκώνει το χέρι, δεν βλέπει, ναι. Σηκώνει για να εκμεύσει ναι, το offside από τον επόπτη. Ναι. Βλέπει ότι δεν το σφυράει και δεν τρέχει ρε φίλε να καλύψει τη φάση, την αφήνει έτσι τη φάση. Ναι, το παράτησε, εντάξει. Τι κάνεις ρε τι κάνεις. Παρατάς έτσι, καταρχάς. Αυτό το γκολ μπορεί να μετρήσει για την Αργεντινή. Φυσικά. Γιατί, στο average, γιατί, έτσι. Εάν και εφόσον η Αργεντινή, καταρχάς χθες με την. Νιγηρία κέρδισε, δύο με την νίκη της Νιγηρίας, έχει μαθηματικές ελπίδες. Έχει ελπίδες. Έτσι. Ναι. Αν κερδίσει και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων, περνάει. Δεν πρέπει να κερδίσει η Ισλανδία. Ναι, βασικά. Okay, για να μην πάει στους τέσσερις. Για να μην πάει στους πέντε. Όχι. Στους τέσσερις, στους τέσσερις είναι. Η Αργεντινή ένα βαθμό έχει. Ναι, έναν έχει και η Ισλανδία. Τι λέμε τώρα, εύκολα είναι τα νούμερα. Εύκολα. Okay, τα αυτό, νούμερα είναι εύκολα. Αυτό. Απλά η Νιγηρία αυτή τη στιγμή με ισοπαλία, η νίκη φυσικά, περνάει. Έτσι. Λοιπόν, το Μεξικό με τον γκολ του Βέλα στο 26ο λεπτό και του Τσιτσαρίτο Ερνάντες στο 26ο έκανε το 0-2 για να έρθει η Κορέα στο τέλος στις καθυστερήσεις με τον Σον να γράψει το τελικό. Και είναι. Είναι πολύ ωραίο. Σημειώστε το. Τελικό
1-2. Τρία πονταλάκια για το Μεξικό. 1-2. Και το Κορέα, Μεξικό λογικά περνάει στην λογικά, επόμενη φάση. Λογικά. Είναι περίεργος όμιλος. Από τη στιγμή που κέρδισε τη Γερμανία, ουσιαστικά την κάνει ενδιαφερόμενη σε όλα τα. Άμα ήταν ισοπαλία το μάτς και ήταν στους 4, παράδειγμα, με μια ισοπαλία τελευταία αγωνιστική, περνούσε. Ενώ τώρα. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, κάνεις, η Σουηδία ας πούμε, τώρα είναι πιο ενδιαφερόμενη. Ναι. Καταλαβες, με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία την κερδίσει η Σουηδία. Δεν νομίζω να καταρρεύσει κάτι. Κοίταξε να δεις, θες να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι, ίσως θα είναι και ένα τέλος εποχής. Όλες... Για να κλείσουμε την Αργεντινή. Ναι, το πάω στην Αργεντινή. Περίμενε λίγο. Όλες οι ποδοσφαιρικές σχολές. Είναι. Πώς είναι, μια γενιά. Μια γενιά ποδοσφαιριστών αμοιβόμενοι με πολύ ψηλά συμβόλαια που είναι superstar. Για το Μέση λες. Και για τον Αγουέρο. Ωραία, δεν Αγουέρο έχει ποτέ, κάνει Αγουέρο... Ο Αγουέρο ποτέ δεν ήταν στην Αργεντινή μεγάλος παίκτης. Για τη φανέλα της Αργεντινής ποτέ δεν ήταν. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει κάνει καλό τουρνουά. Το πάω σε μια γενιά ποδοσφαιριστών οι οποίοι συνολικά οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Από το ξεκίνημα της καριέρας του. Εντάξει, τους. Μόνο αυτοί οι δύο. Okay. Επειδή έχουν φτάσει στα 32. Το Μασκεράνο, την αρχή της καριέρας του. Τελειωμένος είναι. Τώρα είναι αυτό πήγα να πω πριν. Για μένα η κίνησή του μου δείχνει ότι είναι ξενερωμένος και ότι πήγε στο Μουντιάλ επειδή δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, και επειδή βαρέθηκε στην Κίνα, ξέρω εγώ. Και προτιμούσε να πάει στη Ρωσία. Αυτό μου δείχνει. Βαριότανε. Δηλαδή, ρε φίλε, ο Μασκεράνο είσαι. Είναι δυνατόν να έχει τέτοια αντίδραση στο τέλος. Μπορεί να και να αφήνει και να λες, εντάξει. Μπορεί να μην είχε τα πνευμόνια για να. Ρε φίλε, ούτε στο 5x5 που πάμε, ας πούμε, εμείς οι γιοτάδες, δεν το αφήνει έτσι ξενερωμένος να πει άντε, μόνο εγώ μαρκάρω, ξέρω εγώ. Σε τέτοια φάση. Είναι γενικότερα ένα πολύ άσχημο κλίμα στα αποδυτήρια. Δεν δείχνει ομάδα, δεν έχει συνοχή. Δείχνει μια ομάδα η οποία τα περιμένει όλα από το Μέση και από τον Αγουέρο. Έτσι. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, διάθεση να κυνηγήσουν τις μπάλες. Δεν υπάρχει διάθεση να αμυνθούν, δεν υπάρχει διάθεση να προωθήσουν σωστά το παιχνίδι. Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος η Αργεντινή. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι η ομάδα η οποία μου έδωσε ποτέ την εντύπωση ότι παίζει ένα, πώς το λέμε, όχι unique, franchise, ποδόσφαιρο, πώς λέγεται... Ναι, ένα ποδόσφαιρο δηλαδή το οποίο να έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Δηλαδή, βλέπεις ρε παιδί μου τη Βραζιλία και λες ότι οι Βραζιλιάνοι παίζουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Έχουν αυτό το. Τη στάμπα. Έτσι, είναι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο κτλ. Βλέπεις την Ισπανία πλέον και λες, ας πούμε, ότι η Ισπανία παίζει αυτό το τίκι-τάκα φούτμπολ κτλ. Να φτάσει. Είναι δηλαδή ποδόσφαιρο. Όπα, αυτό πήγα, κοίταξε. Η Αργεντινή δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν το έκανε ποτέ. Και δεν το έκανε δεν ποτέ. Το αυτό έκανε. Λέω. Δεν το λέω για πρόσεξε τώρα. Αυτό, ιστορικά. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ήθελα να καταλήξουμε. Γιατί είπα για την Κροατία. Εγώ θα βάλω μέσα και την Ισπανία. Παρότι δεν με εντυπωσίασε αυτές οι δύο ομάδες. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες κάνουν build-up στο παιχνίδι τους. Καταλαβες. Έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Κυρίως έχουν την υπομονή. Να πεθάνουν, να το πω έτσι. Παίζοντας ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Παίζοντας το ποδόσφαιρό τους. Έτσι. Αυτό ξέρουμε. Ανεξαρτήτου αν με ποιον παίζουν απέναντι. Και ποιος είναι απέναντι. Είτε η Ισπανία, δηλαδή, είτε παίζει με το Ιράν, είτε παίξει με τη Βραζιλία. Αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο θα παίξει. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εμένα μου αρκεί το γκολ με τη στραβοκλωτσιά του Ντιέγκο Κώστα με το Χατζή Σαφή και με τον. Πώς το λένε. Και με τον Καρίμ. Έτσι, με παίκτες τώρα. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος ο τρεφλέ, τι δημιούργησε η Ισπανία σε εκείνο το μάτς. Όντως, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, είχε μια κατοχή μπάλας και έναν έλεγχο αγώνα φλίαρο. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι της. Και απέναντι σε μεγάλες ομάδες, ενώ όχι ομάδες που θα βάλουν μπροστά λεωφορείο, έτσι, αυτό θα μετουσιωθεί. Σε 5-6 κλασικότατες ευκαιρίες. Σε παιχνίδι ωραίο, γιατί η ομάδα η άλλη θα κλειστεί. Άρα θα υπάρχει μπάλα, παιχνίδι πάνω κάτω κτλ. Και ούτω καθεξής. Η Αργεντινή όμως και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο δεν έδειξε στοιχεία. Όχι, ρε. Η Αργεντινή τουλάχιστον ότι έχει στο κομμάτι πάντων... το επιθετικό ήταν. Έλα μέσα να πάρει την μπάλα να φτιάξει ακριβώς. Παιχνίδι. Ακριβώς. Εδώ. Μια απελπισία. Πού είμαστε, ρε. Μια απελπισία. Δεκάρι, δεν να πούμε... υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω. Δεν υπάρχει. Η εποχή που τα έκανε ο Μαραντόνα ήταν μια εποχή που το ποδόσφαιρο παίζονταν πολύ διαφορετικά. Και η Κροατία έχει, πρόσεξε λίγο, έχει playmakers.
να το πω έτσι μπασκετικά, τον Ράκιτιτς και τον Μόντριτς. Είναι οι δύο καλύτεροι, από τους δύο καλύτερους στον κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Και δύο... το κάνουν αυτό και στις ομάδες. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και εκτός αυτού... Ο Μέση δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό στην ομάδα του, πέρα από αυτό. Αλλά έχει και παίκτες οι οποίοι μπορούν έναν παίκτη σαν τον Μέση, αν δεν είναι στην επίθεση για να εκμεταλλευτεί το τσίπημα την παλιά και να κάνει το κάτι διαφορετικό, να τον κάνουν να έχει ασφυξία στο χώρο του κέντρου. Ξεκάθαρα. Στρέξανε. Τι λέγαμε εδώ πέρα το πρώτο Σαββατοκύριακο, η Αργεντινή. Δεν ήταν κακή στο μάτς με τη Σλαβία γιατί έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν αργή. Είναι μια αργή ομάδα από τη μέση και πίσω. Και μια ασύνδετη ομάδα. Που μια σωστή, ασύνδετη νομίζω και κάνει μπαμ. Δηλαδή μεταξύ άμυνας, όχι κέντρου τακτική, και... Όχι σε τακτική. Όχι, όχι, γενικά. Και δεν... σε... Σαν να μην μιλάνε οι παίκτες μεταξύ τους. Και σε χημεία. Αυτό δεν έχουν δηλαδή, δεν μπορούν να είναι, θα πάρω εγώ την μπάλα... Παίρνει την μπάλα όταν μένει την πηχή, ρε παιδί μου. Θα κάνει κατεβασιά. Πιστεύω ότι θα περάσει, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Πιστεύω ότι θα περάσει, αλλά για καλό δικό της θα είναι να μην περάσει. Να μην περάσει. Να τα φορτώσουν. Όχι, θα ξεφυλιστεί. Να τα φορτώσουν στο Σαν Πάολι, να το διώξουν, να αφήνουν και κανένα δυο παίκτες, να παρακαλάνε μετά το Σιμεώνε, έλα σε παρακαλούμε έστω και τα καλοκαίρια. Τον Τσόλο. Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτός είναι ο καημός. Λες και ο Σιμεώνε, ο οποίος έχει πετύχει μόνο στην Ατλέτικο. Λες και αν θα πάει στην Αργεντινή θα πετύχει. Όπω νύχτα θα φύγει. Ο Σιμεών, ο οποίος ως παίκτης έχει το όνομά του δίπλα σε μεγάλες αποτυχίες της Εθνικής Αργεντινής. Νύχτα θα φύγει. Έτσι. Νύχτα θα φύγει. Δεν υπάρχει. Έτσι όπως... Εγώ την Αργεντινή αυτό μια ζωή που τη θυμάμαι από κάζο σε κάζο πήγαινε. Αυτή και την Αγγλία. Ναι. Αυτές οι δύο ομάδες. Αυτές οι δύο είναι ομάδες. Που έχουν πολλούς οπαδούς. Ναι. Και τους βλέπεις όλοι πάμε φέτος για τον φέτος είναι η χρονιά μας. Και πάμε να το σηκώσουμε και φέτος έχουμε ομαδάρα. Εκεί. Τώρα οι Άγγλοι πανηγυρίζουν με 93. Έχει ρε η Εθνική Ελλάδα Euro και δεν έχει Αγγλία. Τι να λέμε τώρα. Μια έχει Μουντιάλ. Εντάξει, θα κάνουμε. Στο Μουντιάλ δεν είναι η διοργάνωσή μας, δεν μας ταιριάζει. Ενώ όλες οι άλλες είναι. Λοιπόν, φτάσαμε 8 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τα Έπλα Παπαγιάννου για τη στήριξή τους στη χορηγία του Αλληλούια. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σχολιάζοντας Άρη και ΠΑΟΚ. Βάζω πρώτα Άρη γιατί είπαμε λίγο ΠΑΟΚ. Ναι, είπαμε για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα ο ΠΑΟΚ. Ζαμπά, πώς λέγεται. Ζάμπα, ναι. Και γενικότερα. Ζαμπά, ρε, λέμε, αφού έχει τόνο, ρε φίλε, μετά. Σάμπα Ντεζανέιρο. Όχι, Ζαμπά. Ζαμπά. Εντάξει. Okay. Νομίζω ότι έτσι διαβάζεται. Ζαμπαλέτα σαν να. Τον έχω ακούσει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Με 100 διαφορετικά. Απλά ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έκανε μια πετυχημένη σεζόν. Επομένως, οι μεταγραφές θα είναι λίγες και ποιοτικές. Οπότε. Αυτό επιβάλλει. Κάτσε καταρχάς. Αυτό επιβάλλει όχι μόνο η χρονιά η προηγούμενη. Αλλά κυρίως και το ρόστερ. Και τη στιγμή έχει, πολύ έχει 30 ναι, φεύγα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, και πολλούς. Σε νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν επιστρέψει παίκτες που ήταν δανεικοί, οι οποίοι δεν έχουν τσάντα. Ενώ απ' την άλλη, ο Άρης μετά την επιστροφή του στην κατηγορία που. 15 μεταγραφές. Χρειάζεται να κάνει 10 με 15 μεταγραφές. Τι 10, 15. Αφού αυτούς που θα κρατήσει δεν είναι πάνω από 6-7 από ό,τι κατάλαβα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Μπράβο. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη συνέχεια του Αλληλούια. Εδώ είμαστε. Αλληλούια, λέμε και κλαίμε. Και. Πω ρε φίλε, θλιβερή εικόνα. Άστο, μην τη σχολιάζει καν. Θλιβερή εικόνα. Αυτά που βλέπουμε εδώ δεν χρειάζεται να τα σχολιάζουμε και να τα ακούνε λοιπόν, και οι ακροάτες μας. 23-10-287-888. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για Άρη, θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Κάτσε λίγο, λέγαμε για Άρη πριν το, ναι. Πριν το break. Πόσους θεωρείς δηλαδή ότι θα κρατήσει ο Άρης? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μια δεκάδα. Ένα ρόστερ χρειάζεται μια δεκάδα θα κρατήσει σίγουρα. Εγώ θεωρώ μια δεκάδα θα κρατήσει σίγουρα. Ήδη έχει κρατήσει. Έχει ανανεώσει Σόουζα, Δελιζήσει. Θα ανανεώσει και τους τερματοφύλακες, από ό,τι ξέρω. Καντιμήρης και. Εντάξει, φίλε, τρεις τερματοφύλακες έχει μια ομάδα. Τώρα μην τους υπολογίζει. Ναι. Εγώ σου λέω για 21 ποδοσφαιριστές. Ανανέωσε Τζανακάκη. Ναι, οκ. Okay. Έτσι, πιστεύω θα ανανεώσει και Παυλίδη. Θεωρώ ότι και κάποιος από τους χαφ πλην του Παυλίδη θα μείνει. Με πιθανότερο να μείνει ο Ιντζόγλου. Ναι, ο Ιντζόγλου είναι καλός παίκτης, εμένα μου αρέσει. Τα λοιπά. Τώρα αυτό με τον Πλατέλα δεν ξέρω τι παίζει. Ακούγεται ότι δεν θα ανανεώσει γιατί δεν είναι στα πλάνα του Ερέρα. Νομίζω θα ανανεώσει και Διαμαντόπουλο. Δηλαδή θεωρώ ότι... Αυτός έχει συμβόλαιο. Το διαβάζω εγώ. Κοίταξε. Αναπροσαρμογή. Ναι, θα γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές. Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και δεν θα συνεχίσουν. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο και θα συνεχίσουν. Ναι. Και υπάρχουν παίκτες που έχουν συμβόλαιο αλλά θέλουν να το κάνουν αναπροσαρμογή.
για να συνεχίσουν ενώ με κάποια χρόνια, ρε παιδί μου. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω για αυτούς που θα μείνουν τους παίκτες, εντάξει, άλλο τώρα να είσαι με συμβόλαιο β' κατηγορίας και ενός χρόνου ή τέλος πάντων κτλ. Και άλλο να είσαι στην πρώτη κατηγορία με τον Άρη. Νομίζω ότι έχει διαφορά. Έτσι, είναι άλλο επίπεδο της αβεβαιότητας στη μία περίπτωση και άλλη η βεβαιότητα που σου εγγυάται η δεύτερη περίπτωση με ότι αυτό συνεπάγεται. Θεωρώ ότι ένα ρόστερ, ένα αριθμό 10 ποδοσφαιριστών σίγουρα θα τους κρατήσει ο Άρης από αυτούς που ήταν στο ρόστερ της χρονιάς που μας πέρασε. Το θεωρώ δεδομένο και νομίζω ότι είναι και λογικό. Δεν μπορεί ξαφνικά μέσα σε ένα καλοκαίρι. Μπορεί, πολλά μπορεί να κάνει, αλλά αν θέλει να έχει και μια συνέχεια και μια ομοιογένεια και γενικότερα να υπάρχει, ρε παιδί, με αυτό που λέμε 4-5 παίκτες στην εντεκάδα οι οποίοι να έχουν παίξει και την προηγούμενη σεζόν, που είναι σημαντικό. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα θα αποκτηθούν καμιά δεκαριά παίκτες. Μπορεί και παραπάνω. Έτσι. Οι οποίοι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι όλοι ήβηρες. Δεν κακό αυτό. Θα είναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα θέλει με από εξαίρεση το με εξαίρεση τον Τιγκινί που ακούγεται πολύ έντονα, ο οποίος με τον Ατρόμητο φέτος είχε μια καλή χρονιά και είναι ελεύθερος και βρίσκεται σε συζητήσεις για μια από τις επιλογές στην επίθεση. Έτσι. Η πλειοψηφία των μεταγραφών θα είναι όντως και λόγω Ερέρα, κυρίως λόγω Ερέρα, από την Ιβρική Χερσόνησο, που όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, είναι μια ποδοσφαιρική φυλή, και βάζω μέσα η Λάτιν, ρε παιδί μου, οι Ήβερες, παύλα Αργεντίνη, παύλα Βραζιλιάνη κτλ. Ναι, οι Βραζιλιάνοι εγώ δεν τις βάζω μαζί. Όχι μαζί, αλλά. Οι Βραζιλιάνοι είναι άλλοι. Και Πορτουγκίζα, ας πούμε. Πορτουγκίζα είναι άλλοι. Είναι άλλοι. Πιο... Αλλά... Όχι, είναι όμως. Είναι, όμως, απίθαρχη, αν είναι τέσσερις χώρες, Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Εντάξει, παραδοσιακές ποδοσφαιρικές που είναι παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, έχουν άπειρους ποδοσφαιριστές και γενικότερα δείχνουν να ταιριάζουν και στη χώρα μας. Κοίταξε, και η Γερμανία είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Έτσι. Πόσους Γερμανούς ποδοσφαιριστές έχεις δει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Οι Γερμανοί δεν βγαίνουν εκτός γερμανικού όμως πρωτάθληματος. Όμως και οι Ιταλοί. Ναι. Δηλαδή το 90% των Ιταλών και των Γερμανών και των Άγγλων, θα σου πω, μένουν στο εγχώριο πρωτάθλημά τους. Εντάξει. Γιατί ο Γερμανός προτιμά να παίξει Β' Γερμανίας παρά να έρθει σε αμφιβόλου ποιότητα. Γιατί να σου πω κάτι. Πρωτάθλημα. Ο Γερμανός ζυγίζει και άλλα πράγματα. Ζυγίζει και το κομμάτι της διαβίωσης. Έτσι. Ο Ισπανός και ο Πορτογάλος. Ο Ερέρα δεν το ζυγίζει το κομμάτι της διαβίωσης. Ο Ερέρα που ήρθε σαν προπονητή στον Άρη. Ναι. Γιατί να μην μείνει σε μια ομάδα Πριμέρα ή Σαγκούντα. Γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να, ήθελε να την κάνει την αλλαγή. Ακριβώς. Κοιτάξτε, μεταξύ μας, ο Ερέρα ήταν ένας προπονητής Β' Ισπανίας. Ρισκάρει ερχόμενος εκτός Ισπανίας, ερχόμενος στον Άρη, έτσι, να αναλάβει μια ομάδα η οποία θα του δώσει περισσότερη προβολή. Η δουλειά του δηλαδή θα δώσει. Γιατί δεν λένε είναι καλύτερο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ναι. Για τον Ερέρα. Το όνομά του τα τελευταία χρόνια είχε βγει στη λογική ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει ομάδες για να ανεβάσει. Από τη Σεγκούντα στην Πριμέρα. Εντάξει. Έτσι. Πώς βγει το όνομα στον Μυροφορίδη εδώ πέρα που είχε ανεβάσει 4-5 ομάδες. Ακριβώς. Εντάξει. Γιατί δεν τον εμπιστεύτηκε ο Άρης? Άντε, πες ότι είχε τις διαφωνίες του με τον Καρυπίδη, αλλά γιατί δεν τον εμπιστεύτηκε στην πρώτη κατηγορία? Γιατί καμία ομάδα στην πρώτη κατηγορία δεν τον έχει εμπιστευτεί? Έτσι. Γιατί έχει αυτή την ταμπέλα. Γιατί και ο ίδιος προφανώς το κυνήγησε, αν θέλεις. Να έχει αυτή την και ταμπέλα. Του άρεσε. Έτσι, σαν project. Μάνατζερ είναι. Ναι. Football manager που ναι. θα λέγαμε. Αντίστοιχα και ο Έρερα, χωρίς να έχω δει τη δουλειά του, εντάξει, ξεκάθαρα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Παρότι παρακολουθώ το Ισπανικό Πρωτάθλημα, Β' Ισπανίας και τόσο από πολύ. Από δηλώσεις ναι. που έχει κάνει, αλλά και κυρίως με βάση την πορεία του, θα πω εγώ, το ότι έχει δουλέψει και σαν τεχνικός διευθυντής και σαν προπονητής και σαν βοηθός προπονητή κτλ., δείχνει ένας άνθρωπος που είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Και... Αυτά τα κούβερε. Όχι, το... Αυτά τα κούβερε σε παθιασμένο το ποδόσφαιρο. Όχι. Αφού με το ποδόσφαιρο ασχολείται. Ναι, όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι έχει περάσει από όλα τα πόστα. Εντάξει. Εγώ βάζω πολλά, εγώ βάζω πολλά ερωτηματικά. Γιατί διακρίνω. Ξέρω πολύ καλά το DNA του Αριανού, όπως και του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση Ιακυβέα, να φύγει νύχτα, εννοείς. Αλλά εντάξει. Εγώ ξέρω, επειδή ξέρω πολύ καλά αυτά τα τρία DNA εδώ πέρα και τα έχουμε φάσει στη μάπα από 4-5 χρονών εδώ πέρα. Έτσι. Στην πόλη. Εντάξει. Από τότε που πήγαμε σχολείο. Τους ξέρουμε από απ' έξω και ανακατοτά, γιατί έχουμε περάσει και εμείς από αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Δεν είμαστε. Πώς το λένε, δεν κατεβήκαμε εδώ πέρα έτσι. Από τη Σελήνη, δεν ήρθαμε από, από τον πλανήτη Κρόνο. Ναι. Εντάξει. Ακριβώς. Για μένα,
Το πρώτο ερωτηματικό είναι το κατά πόσο η δουλειά του Ερέρα θα οχυρωθεί ή θα καλυφθεί, αν θέλεις, από έξω αγωνιστικά ζητήματα. Του τύπου, ποιος θα είναι υπεύθυνος στα αποδυτήρια, γιατί δεν γίνεται ένας, ο ίδιος άνθρωπος να είναι και προπονητής, να παίρνει δηλαδή δύσκολες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα χτίσει τη φιλοσοφία της ομάδας, να είναι και ο άνθρωπος που θα φέρει και τους παίκτες και θα κάνει τα deals και να είναι και ο υπεύθυνος μέσα των αποδυτηρίων. Δηλαδή, πόνεσε το δεξί φρύδι του τάδε παίκτη, να κάτσει να ασχοληθεί γιατί του πόνεσε. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, ακούγονται διάφορα σενάρια γι' αυτό. Ναι, κάτσε, ακόμα δεν είναι δεν πολύ νωρίς. Ναι. Δεν είναι πολύ νωρίς. Ακούγονται ότι δεν είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Αν δεν κάνω λάθος, σε καμιά εβδομάδα ξεκινάει ο Άρης προετοιμασία κανονικά. Ναι. Αυτά από την πρώτη μέρα πρέπει να υπάρχουν. Σίγουρα. Τι να σου πω, να τα έχει έτοιμα ο Άρης και να τα ανακοινώσουμε μονομιά. Μαζικά, μάλιστα. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Επικοινωνιακά αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων. Οφείλει να είναι. Να δούμε. Να δούμε. Έχει ακουστεί πάντως για τον Άρη και ότι ψάχνεται για γενικό αρχηγό. Αυτό που λένε ένας. Εντάξει, αυτός είναι ένας διακοσμητικός ρόλος. Εννοώ και για τεχνικό, δεν εμπλέκεται. Και για τεχνικό διευθυντή. Γενικός, δεν θέλω να πω ονόματα. Ο γενικός ακόμα αρχηγός δεν εμπλέκεται στο κομμάτι το εσωτερικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος απλά εκπροσωπεί την ομάδα στον πάγκο. Στον πάγκο, στους επίσημους του αγώνα, ναι, να δώσει την αποστολή, ζητητές, να δώσει τις αλλαγές, να κάνει χεία πράγματα, το σώστο προπονητής να μην έχει. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή και αν θέλεις και το team ενός προπονητή, γιατί πολλές φορές υπάρχουν, ξέρω, ένας βοηθός και καλά, ο οποίος κάνει αυτές τις δουλειές. Το έχουμε δει αυτό και στο εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ο τάδε επαγγέλλεται βοηθός του τάδε προπονητή, αλλά ουσιαστικά είναι λύνει και δένει. Είναι υπεύθυνος για τα αποδυτήρια, είναι υπεύθυνος για πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Το τι αρμοδιότητες θα έχει ο καθένας είναι καθαρά θέμα στενόησης. Δεν φαίνεται από τον τίτλο. Ναι. Από τον job description που λένε και άλλοι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά ο Άρης, ένα ερωτηματικό είναι αυτό για μένα, για τον Άρη. Από το δεύτερο ερωτηματικό, Άρης, ναι, πες. Πριν φτάσουμε στα ανακοινώσιμα, για μένα το πολύ σημαντικό είναι το τι υπομονή θα υπάρχει στο επικοινωνιακό κομμάτι αυτό κυρίως, το τι υπομονή θα υπάρχει από τον κόσμο. Και από τη διοίκηση φυσικά. Διοίκηση ίσον Καρυπίδης. Τι θέλω να πω. Προφανώς όταν φέρνεις 10 και καινούριους παίκτες. Ένας καινούριος προπονητής. Μια καινούργια φιλοσοφία. Μια καινούργια, πώς τη λένε. Μην περιμένεις από το δεύτερο τρίτο μάτς να δεις μπαλάρα. Χρειάζεται υπομονή. Ή να δεις την ομάδα να παίρνει τα αποτελέσματα. Χρειάζεται υπομονή και από τους δύο. Και από τη διοίκηση και από τον κόσμο. Μπράβο. Δηλαδή, ούτε ο Καρυπίδης, να το πω διαφορετικά, ούτε ο Καρυπίδης να πει, βλέποντας, ξέρω εγώ, 2-3-4 ισοπαλίες ή είτε στην αρχή. Και το ανάποδο. Φύγε Ερέρα. Και το ανάποδο σου λέω. Να δει 2-3 νίκες στην αρχή. Και να πει, άντε. Πάμε για τετράδο. Και ούτε ο κόσμος αντίστοιχα. Και για τα δύο, και για τον κόσμο και για τον Καρυπίδη και το ίδιο. Να πει τι είναι αυτά, ρε, και που μας φέρετε το λιμό από την Σεγούντα Division στον Άρη. Ναι, και θα πει μετά ο Ερέρα, ναι, από βοηθός του Μπενίτε θα γίνει η τσατσά του από αυτού. Θα γίνει ο. Πες το να. Θα γίνει ο. Ο Νερουλάς. Ο Μπάμπης Τενές της Ισπανίας θα γίνει. Έτσι. Από βοηθός Μπενίτε και το πώς στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, κυρίως Θεσσαλονίκη, μπορείς να πας από την απόλυτη αποθέωση στην απόλυτη απαξίωση και απομυθοποίηση, και απομυθοποίηση μέσα σε ντέτε, σε χρόνο δευτερολέπτων ή τέλος πάντων είναι εκπληκτικό. Όχι, πρέπει όλοι σαν οπαδοί, αλλά συγκεκριμένα τώρα μιλάμε για τους φίλους του Άρη, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Ένθεν κακήθεν και από τον Καρυπίδη και από τον κόσμο, είναι μια ομάδα η οποία 4 χρόνια βολόδερνε στις χαμηλές κατηγορίες για τα χύψη προβλήματα που είχε και νομίζω ότι αν δεν έβαλε μυαλό ο φίλαθλος του Άρεος το πρώτο σε αυτά τα 4 χρόνια και περιμένει από την πρώτη σεζόν που ανέβηκε, με αίμα, δάκρυα και υδρότα, έτσι, στην κατηγορία και περιμένει από την πρώτη σεζόν θαύματα, νομίζω ότι είναι αφελής και άξιος της μοίρας του. Έτσι. Αλλά για τον κόσμο είναι κάτι γενικό. Αυτό που λέμε. Ο Καρυπίδης
είναι η διοίκηση και ως εκ τούτου έχει πολύ συγκεκριμένες και προσωποποιημένες ευθύνες. Έτσι, θα πρέπει να, να μάθει να αντιδράει με ποδοσφαιρική ψυχραιμία, με business logic που λέμε, με επιχειρηματική λογική. Αυτά έρχονται δεύτερα. Ναι. Εγώ απλά θεωρώ ότι, και το λέω σαν στάθεις, εντάξει, θα είμαι ευχαριστημένος βλέποντας τον Άρη να έχει ηρεμία στο κομμάτι το αγωνιστικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ο Αριανός να είναι ευχαριστημένος απλά με την... Μιλάω όχι γενικά. Για την πρώτη χρονιά που ανεβαίνει μετά από 4 χρόνια... Με το ποδόσφαιρο που παίζει ομάδα του. 6 χρόνια ανυπαρξίας. Έτσι, ποδοσφαιρικής ανυπαρξίας. Αντικειμενικά. Αντικειμενικό. Γιατί το να είναι ο Άρης εκτός πεντάδας του ελληνικού πρωταθλήματος... Είναι ανυπαρξία. Είναι για 6 χρόνια, έτσι, όχι για μία χρονιά ή για 2 χρόνια αποτυχίας, ξέρω εγώ. Το να είναι για τόσα πολλά χρόνια εκτός, μάλιστα εκτός πρώτης εθνικής. Γιατί και τις 2 χρονιές που βάζω μέσα ήταν πέφτω δεν πέφτω. Εντάξει. Ήταν η μία χρονιά στην οποία έπεσε από Φλεβάρι μήνα και ήταν και στην άλλη που αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Που αν θέλω εγώ το πιστεύω ότι αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Έτσι, το θυμάσαι. Το είπες πριν με το Δερμιτζάκι. Το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Και όλος τυχαίως μετά από μια εβδομάδα εμφανίστηκε ο Μεγιστάνας και Σωτήρας. Ο Λεφτάς που έριξε μπορεί και ούτε 1 ευρώ. Εντάξει. Ο Σωτήρας και πήρε την ομάδα. Να την. Ναι. Μην τα λέμε τα ίδια, είναι άλλο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλά χρόνια. Τώρα. Δύο σχόλια. Διαβάζουμε στο λαμπάο το Άρης όπως είπες και πριν. Καταρχάς, τα διαδικαστικά. Ότι είναι πολύ κοντά 2 ποδοσφαιριστές για τον Άρη. Η οποία η μία περίπτωση, εγώ βλέποντας λίγο το βιογραφικό του. Εντάξει, δεν βλέπουμε αργεντινικό πρωτάθλημα. Όχι. Εντάξει, είπαμε. Όποιος πει ότι βλέπει είναι ψεύτης. Αλλά διαβάζοντας. Και μαγιά το άμα βλέπει πραγματικά. Διαβάζοντας το βιογραφικό του, εμένα μου κάνει για καλό παίκτη. Που έρχεται με καλές περγαμίνες δηλαδή. Αναφέρομαι στον Φρανσίσκο Σέρο. Αμυντικό χαφ, Αργεντίνος, χρόνια. Σε καλές ομάδες στην Αργεντινή. Έκανε πέρυσι το βήμα να παίξει στην. Στη Ράγιο Βαγιακάνο. Δεν έπεσε κανένα μεγαθύριο, αλλά σε μια χαρά ομάδα έπαιξε. Βέβαια δεν. Τώρα ψάχνω να βρω το προφίλ του ποδοσφαιριστή. Θα το βρω. Αμυντικό χάφ είναι και έπαιξε στη Ράγιο εκεί που βρήκε τον Μίτσελ, έτσι, και τα σπάσανε κάτι στη διάρκεια της χρονιάς και τα λοιπά και δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής. 30 χρονών είναι. Μια χαρά ποδοσφαιρική ηλικία. Συνήθως αυτοί οι παίκτες στην Ελλάδα πιάνουν. Στην Ελλάδα του αργού ρυθμού, στην Ελλάδα του πολύ ξύλου, των λίγων φάσεων, έτσι. Η αμυντική χάφα από τη Λατινική Αμερική συνήθως, ειδικά με αυτές τις περγαμηνές λέω, πιάνουν. Τώρα εντάξει. Κοίταξε. Στο γήπεδο θα φανεί. Όλα φαίνονται στο γήπεδο. Αλλά σαν μεταγραφή κινείται σε καλά μονοπάτια. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για τον έτερο Άλεξ Μενέντες διαβάζω. Αριστερό μπακ, 26 ετών. Έπαιζε πέρυσι σε Γούνταν Division στην Ρέους, πώς λέγεται η ομάδα. Ρέους. Εντάξει. Προφανώς το ξέρει ο Ερέρα όντας σε αυτή την κατηγορία χρόνια και είχαν συνεργαστεί στην Sporting Gijón. Φαντάζομαι ότι είναι μια φτηνή ποιοτική λύση για την άμυνα. Για την άμυνα. Θα φανεί. Είναι αριστερός ο μισθοφύλακας. Θέλω να είμαι δίκαιος. Όπως για το Σέρο λέω ότι καλό βιογραφικό. Ο Μενέντες δεν έχει το εξαιρετικό βιογραφικό. Έχει όμως την υποσημείωση ότι είναι παίκτης που έχει συνεργαστεί με τον Ερέρα. Που σημαίνει ότι ξέρει ο προπονητής ότι μπορεί να του δώσει. Ο συγκεκριμένος. Έτσι, και στη φιλοσοφία του. Άρα κοίταξε, το δέχεσαι. Και με τον Τζανακά και ο Τζανακά ξέρει αριστερό μπακ. Δεν είναι. Δεξιό μπακ είναι. Εντάξει, έπαιξε αριστερό μπακ. Έπαιζε αριστερό μπακ γιατί είχε και τον Μπούρμπο Άρης. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια θέση που θα χρειαστεί. Και γενικότερα είναι μια θέση τα μπακ τα οποία. Θέλει έναν παίκτη απλά να μην κάνει το λάθος, θα πω εγώ. Κοίταξε, αν. Εντάξει, όντως, αν έχεις πολύ ποιοτικό παίκτη στα back, okay, αν όντω ο συγκεκριμένος παίκτης είναι αυτό που λέμε. Γιατί κοίταξε τώρα, τα 5 χρόνια που έπαιξε στη Χιχόν είχε 57 συμμετοχές. Δηλαδή ήταν αναπληρωματικό στη Χιχόν. Έτσι. Και φέτος έπαιξε την πιο γεμάτη σεζόν. Ναι, 31 εμφανίσεις στη Ρέους. Κοίταξε να δεις. Παίκτης σε Γούντα είναι. Ο Πέδρο Κόντε,
που ακούγεται για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει. Όχι, όχι, χάλασε μετά. Χάλασε. Φεύγει, αφού έφυγε η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Πέδρο Κόντε λοιπόν ήταν τρίτη Ισπανίας. Σε Γκούντα Μπέ. Εντάξει, κοίταξε. Για κάθε έναν Κόντε θα σου φέρω άλλου 5-10 που είναι σαπάκια. Ναι, εντάξει, που είναι σαπάκια. Όχι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι makes sense. Είναι μια μεταγραφή που βγάζει νόημα. Και να πω και κάτι άλλο. Αν είναι να χρυσοπληρώσει κάποιο παίκτη, παίρνει ένα παίκτη εργατάκο που το ξέρει. Όταν θέλεις να κάνεις μια αλλαγή φιλοσοφίας, πρέπει να φέρεις για να το τρέξει αυτό, όπως είπαμε πολλούς, για το Σαββίδι. Πολλούς. Ότι έτρεξε τη διαδικασία του να κάνει μα ένα ποιοτικό. Μα το ίδιο πράγμα ρόστερ. Έκανε ο Μυροφορίδης πέρσι. Άκλυγο. Ναι, αυτό θα το πω. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε την ίδια σκέψη ακριβώς. Όπως ο Σαββίδης, για να φέρει παίκτες πρωταθλητισμού, έχασε πολλά χρήματα γιατί δεν ξέρεις αν ο παίκτης αυτός κάνει για πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Έριξε λεφτά και έριξε λεφτά. Χωρίς να ψάχνει λαβράκια κτλ. Έριχνε λεφτά αβέρτα. Αγώ, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο να πετύχει έναν Πρίγιοβιτς. Να θυμίσω ότι είχε φέρει και τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Έτσι, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο ο Πρίγιοβιτς να μπορεί να του κάνει. Έτσι ακριβώς όπως είπε και ο Μυροφορίδης πέρυσι, έφερε παίκτες που ξέρουν πώς να ανέβουν από τη Β' στην Α. Καταρχάς. Μπράβο. Και που ξέρουν. Νούμερο 2. Είναι δύο πράγματα. Ήταν ιδανική για αυτό που ήθελε να παίξει ο Άρης. Όταν θες να παίξει ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Όταν θες να φέρεις 15 παίκτες, πρέπει τους 10 από τους 15 να τους ξέρεις. Ναι. Για να μπορέσει η αναδόμηση ολική που θα κάνεις σε μια ομάδα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Και να τρέξει φιλοσοφία. Και να τρέξει φιλοσοφία γρήγορα. Προφανώς φαντάζομαι ότι ο Άρης, αν είχε μια υπομονή, μπορούσε να βρει έναν αριστερό μπακ Έλληνα που να είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Μενέντες που φέρνει. Νομίζω. Αλλά ο Μενέντες θα έρθει από την πρώτη μέρα. Έτσι. Και θα είναι σαν να παίζει στη Ρέους. Ακριβώς. Στην Ισπανία. Ακριβώς. Ή θα είναι σαν να παίζει στη Χιχόν του Ερέρα. Και ο Ερέρα θα πει ένα πράγμα και θα καταλάβει αυτό το ένα ο Μενέντες. Και θέλεις σαν προπονητής μπορεί και κινώντας. Να μην παίξει. Μπορεί. Θέλεις αλλά σαν προπονητής. Θα βοηθήσει το γεγονός ότι έτσι. Από τους 25 έχει σίγουρα 10 οι οποίοι σε καταλαβαίνουν από την πρώτη ακριβώς. Μέρα. Ακριβώς. Θέλεις σαν προπονητής, φεύγοντας για προετοιμασία, να έχεις το 80% του ρόστερ σου. Έτσι. Και σε αυτό το 80% πρέπει να έχεις και τέτοιους παίκτες εργατάκους. Πάμε σε διάλειμμα. Ξεφύγαμε και 35 ξεφύγαμε. Είναι. Να φύγουμε στο break, να επιστρέψουμε με σχόλιο για ΠΑΟΚ. Ακούσατε φυσικά και το ρεπορτάζ του Σταύρου τον Κόλκα στην προηγούμενη εκπομπή. Εμείς θα σχολιάσουμε λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Καθαρά. Και αυτό. Εντάξει, σχολιάσαμε και τη μεταγραφή του Ζαμπά. Θα δούμε λίγο παραπάνω για τη μεταγραφή. Ότι εντάξει, πλασάρεται εντελώς λάθος. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Και φυσικά 9 η ώρα έχουμε το Γερμανία-Σουηδία, εκεί όπου θα επικεντρωθούμε ξανά, σχολιάζοντας κιόλας το τι έκαναν χθες οι δύο Κωσοβάροι Ελβετοί, οι οποίοι για μένα ήταν unfair αυτό που έκαναν για τη φανέλα που φοράνε, έτσι όχι για τα πιστεύω τους. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, αλληλούια ή αλληλούια, όπως θέλετε μας λέτε, εμείς αλληλούια το λέμε, εντάξει, κάποιοι μας λένε και αλληλούια, εντάξει. Κάποιοι. Με τα αρρωστάκια δεν έχουμε πρόβλημα. Τα γουστάρουμε τα αρρωστάκια. Να μην λέμε τώρα ονόματα. Κάποιοι που έχουν χάσει και κιλά από ό,τι έχω δει τελευταία. Έχω να τον δω χαρά, από κοντά. Κοντά ναι. Κάποιοι έτσι. Ναι. Από ό,τι ξέρω πρώην ευτραφείς. Δεν ακούει, οπότε. λοιπόν. Μην τους εκθέσουμε. Λοιπόν. Άκου και αλληλούια. Αλληλούια και αλληλέκουα. Αλληλέκουα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάσαι, 3 χρόνια πριν όταν ξεκινούσαμε. Εδώ στον Λίμπερο την εκπομπή μας, γιατί έχουμε υπάρξει και σε άλλα ραδιόφωνα, δεν είμαστε χτεσινοί, δεν προσγειωθήκαμε σε αυτή την ραδιοφωνική πιάτσα. Το πρώτο μας σποτάκι ήταν με τον πρόσφατα από Δημήσα Χάρη Κλίν. Σωστό. Έτσι, από την επική ταινία Αλαλούμ. Αλαλούμ. Αλαλούμ, αλληλούια, αλληλούια. Μπέναλτι. Επική ταινία. Επική ταινία, την είχε χθες στο Κοσμοτέ. Πάλι. Ναι. Κάτσε, είδα ένα, επική, ένα επική. Σημείο. Εντάξει, δεν άντεξα να τη δω ολόκληρη, δεν μπορώ πλέον. Τα έχουμε δει 100.000 φορές. Την έχουμε δει και 100.000 φορές. Λοιπόν, χορηγός μας τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τους βρίσκεται στην Ευκαρπία, στην Οδό Αθηνάς Τσακίρη, για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με πολλές ευκολίες πληρωμής. Ξεκινάει σε ούτε 10 λεπτά το. Θα δούμε τις εντεκάδες. Θέλω να. Το Γερμανία-Σουηδία. Είχαμε αναλύσει το προηγούμενο μισάωρο το ποδοσφαιρικό Άρη. Και το πού πάει, όπου πάμε ρε παιδιά, 2310-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Και από τον Άρη με τις πολλές μεταγραφικές κινήσεις,
Πάμε στον ΠΑΟΚ με τις λιγότερες λογικά μεταγραφικές κινήσεις, καθότι είναι μια ομάδα που θα έκανε πρωταθλητισμό. Θα το δούμε, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να καταρχάς δούμε. Καταρχάς θέλω να μου πεις, εσύ που έχεις κάνει και Ολλανδία, ναι, τι ξέρεις για το Horst. Δεν ξέρω τίποτα. Τον Δημήτρη Χόρν ήξερα. Δεν ξέρεις για το Horst. Τίποτα. Έχουμε λοιπόν, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Θέλουμε να ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ και δεν μπορούμε. Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Κάνουμε την παρέμβαση αυτή γιατί έχουμε εξέλιξη οριστική στο θέμα του Βαγγέλη Πλαντέλα, αναμενόμενη βέβαια. Πριν από λίγο υπήρξε το οριστικό στην υπόθεση. Άρης και Βαγγέλης Πλαντέλας ακολουθούν χωριστούς δρόμους οριστικά και αμετάκλητα. Οι κυτρινόμαυροι δεν έκαναν νέα κίνηση, βασικά δεν έκαναν κίνηση στη διάρκεια της ημέρας για να κρατήσουν τον παίχτη. Ολοκληρώθηκε η διορία που είχε δώσει ο Πλαντέλας. Στην, τι κίνηση θα έπρεπε δηλαδή, να κάνει ο Άρης, Νίκο, πες το έτσι λίγο πιο... Να του κάνει καινούργια πρόταση, δεν του είχε κάνει καν πρόταση? Όχι, για να το εξηγήσω καλύτερα, ο παίχτης πριν λίγες μέρες σε επικοινωνία που είχε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, αυτό το οποίο έλεγε και το είπε και εκπρόσωπός του χθες στο Λίμπερνο, ότι θα περιμένουμε μέχρι αύριο, αν ο Άρης δεν κάνει κάποια κίνηση. Άρα δεν του έγινε καν πρόταση από τον Άρη, επίσημη. Ορίστε. Άρα από τον Άρη δεν το έγινε καν πρόταση επίσημη. Όχι. Σε μια κουβέντα που είχε γίνει, τα είχαν βρει στο οικονομικό, αλλά είχε πει ο Θόδωρος Καρυπίδης στην πλευρά του παίχτη ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τα απόφαση του προπονητή. Το θέμα ήταν αν ο Ερέρα θα άλλαζε γνώμη και θα επικοινωνούσε ο Άρης με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και να πει ότι ο προπονητής είναι οκ και προχωράμε για να συνεχίσουμε μαζί. Άρα να το πούμε έτσι πιο. Πώς θα το πω. Πιο απλά. Πιο τίμια. Τα είχε βρει ο Καρυπίδης με τον Πλατέλα. Αλλά ήταν σε hold η όλη φάση. Δεν του έγινε επίσημη πρόταση γιατί περίμενε και την ετοιμιγορία του νέου προπονητή. Προφανώς δεν υπήρξε άμεσα αυτή η κίνηση, ναι, και ο Πλατέλας έβαλε ένα deadline. Εντάξει. Κοίτα, ο Καρυπίδης τον Πλατέλα τον ήθελε. Νομίζω τον έφερε κιόλας ο ίδιος. Έτσι, και τον είχε φέρει και ο ίδιος. Ενώ δεν τον ήθελε ο Μυροφορίδης πέρυσι. Ναι, ούτε ο Σπάνος. Είχε μάλιστα ο Καρυπίδης σήμερα το απόγευμα μια επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, στον οποίο είπε ότι εγώ θέλω να μείνει ο Βαγγέλης, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει, γιατί ο Καρυπίδης, όσο περίεργο και αν ακούγεται σε κάποιους και όσο και αν ξενίζει, έχει παραδώσει τα κλειδιά της ομάδας αυτή τη στιγμή στον Ερέρα για να πάρει αυτός αποφάσεις. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είναι, φυσικά και δεν είναι κακό. Για να αναλάβει τις ευθύνες μιας επιτυχίας ή μιας αποτυχίας, ναι, ο άνθρωπος που πήρε και τις αποφάσεις, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είχαν λοιπόν αυτή την επικοινωνία. Μέχρι και πριν μία ώρα η πλευρά του παίχτη κρατούσε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Μέχρι και πριν λίγο μάλιστα. Είχαν βάλει ένα deadline σήμερα για τις 9 το βράδυ. Και λίγο πριν τις 9, οριστικά έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Άρη με τον Βαγγέλη Πλατέλα. Ο Καρυπίδης προσπάθησε να αλλάξει τη γνώμη του Ερέρα. Προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέθεσε δυνατό. Ο Ισπανός εμένει στην αρχική του θέση για τον ποδοσφαιριστή, θεωρώντας ότι με τα ίδια λεφτά μπορεί να βρει μια καλύτερη περίπτωση ή μια περίπτωση που να ταιριάζει περισσότερο σε αυτά που ψάχνει από την Ισπανία. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις αυτό... γρήγορες, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τις έχει και ο Αριανός. Μπάτζετ ξέρουμε περίπου, ας πούμε, δηλαδή ήταν περισσότερα τα χρήματα από αυτά που έπαιρνε πέρυσι ο Πλατέλας. Ναι, του έγινε, του προτάθηκε νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Μάλιστα. Πάνω από 100.000 ευρώ. Είχε συμβόλαιο για φέτος? Όχι. Όχι. Άρα δεν υπήρχε αυτά που διαβάζαμε ότι είχε συμφωνηθεί. Ήταν μόνο συμφωνηθέντα αυτό που λέμε. Στο... Κοίτα, το προσύμφωνο του Πλατέλα ήταν κάθε το προσύμφωνο που είχε ο Σιδηρόπουλος με την ΑΕΚ. Κατάλαβα. Το συνένα που λέμε, το οποίο δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Ναι, έτσι. Γι' αυτό και είχαν ξεκινήσει νέες συζητήσεις οι δύο πλευρές. Υπήρξε μια ταύτιση έτσι, στο οικονομικό. Αλλά έπρεπε να πάρθει και τελική έμφαση του προπονητή. Εδώ και μέρες υπάρχει έτσι η πληροφορία που λέει ότι ο Ερέρα δεν τον... Δεν θέλει τον ποδοσφαιριστή. Άρα αυτός ήταν ο ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές που όλοι θέλουν. Μαζί το λέγανε μετά την Καρδίτσα. Εγώ το θυμάμαι, το είχα διαβάσει και στο All About Άρης, Νίκο, ότι ένας από τους δύο που θεωρούνταν τα κλειδιά τελικά δεν είχε δώσει ο Ερέρα το OK.
Άρα δικαιώνεται το ρεπορτάζ. Έτσι, και αυτό είναι ο Μπαγκέλα. Χαίρομαι που το θυμάστε. Ναι, όχι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί το είχαμε σχολιάσει εδώ στην εκπομπή και λέγαμε ποιο από του δύο είναι. Έτσι. Και μα έκανε εντύπωση αν θα είναι ο Σόουζα, γιατί όντα και Πορτογάλο και Ήβυρα και τα λοιπά και γενικότερα. Μα έκανε εντύπωση. Γιατί. Κοίτα, γενικότερα ο Ερέρα είναι ένα άνθρωπο που μέχρι στιγμή έχει δείξει ότι την κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή, είτε είναι από το υπάρχον ρόστερ, είτε είναι από αυτού που θα έχουν. Ψάχνει και την πιο μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Νίκο. Και τους τσέκαρε και τους δύο, επειδή πιάσαμε τον Σόουζα και τον, και τον Πλατέλα. Να, μιας και σε έχουμε στο τηλέφωνο και έχουμε ακόμα 5 λεπτά έτσι μέχρι να πάμε. Αν μπορεί λίγο Βασίλης να δυναμώσει, δεν ακούω πολύ. Ναι, καθώς. Βασίλη, αν μπορείς λίγο δυνάμωσε. Μιας και σε έχουμε στο τηλέφωνο και έχουμε και 5 λεπτά και ακόμη στον αέρα, έτσι να πούμε λίγο. Γενικότερα το πλάνο με τις ανανεώσεις. Γιατί έχουμε διαβάσει πολλά και διάφορα. Και κάναμε... Να σε διακόψω, γιατί παρέλειψα να το αναφέρω πριν. Ο Πλατέλας αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι είναι πρώτο πυλόν του Όφη. Μάλιστα. Ο οποίος Όφη πέραν του Πλατέλα από ό,τι. Δελιγιάννη πήρε από το Μπάουκ. Μαθαίνω εγώ, όχι πέραν του Πλατέλα θα κάνει ακόμα μία υπέρβαση στο αγωνιστικό. Με παίχτη αναλόγου εμβέλεια. Ανάλογης εμβέλειας, όπως του Πλατέλα. Να ρωτήσω τώρα, χωρίς να ειρωνευτώ, δηλαδή για τον Όφη. Είναι υπέρβαση ο Πλατέλας? Δεν θα πάει νομίζω με τα ίδια χρήματα στον Όφη. Θα πάει με λιγότερα. Άρα ακόμα χειρότερο αυτό που είπα. Το λέω γιατί ουσιαστικά για τον Άρη δεν ήταν υπέρβαση ο Πλατέλας. Έτσι. Όχι, ήταν normal. Όχι, αυτό δείχνει και λίγο το πού θα κινηθεί ο Όφη. Αυτό το λέω άσχετο, μιας και τον πιάσαμε. Σωστό. Δεν θα πάει με τα ίδια λεφτά. Γενικότερα το πλάνο των ανανεώσεων, εγώ επιστρέφω στην ερώτηση. Γιατί εντάξει, για τις καινούργιες μεταγραφές, okay, θα τα ακούσουμε από το All About Arts κτλ. Το θέμα είναι με τις ανανεώσεις. Έχουμε κάποια εικόνα ποιοι θα μείνουν ή πόσοι θα μείνουν. Εντάξει, γιατί το ποιοι, okay. Το να μην το ξέρεις, λογικό. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ βγαίνει. Περίπου πόσοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν. Έχουν μείνει ήδη καταρχάς με ανανεώσεις ο Σόουζα και ο Τζανακάκης. Ο Τζανακάκης και ο Δελιζήσης δεν έχει μείνει. Του Δελιζήσης δεν έχει επισημοποιηθεί. Μάλιστα. Ακόμα, αλλά εκτός από πρόπτου θα συνεχίσει και αυτό στην ομάδα. Θα μείνει κανονικά. Έχεις και θα αποκτηθεί άλλη... ακόμα, τουλάχιστον ακόμα ένα στόπερ. Έχεις κάποια άλλη πληροφορία για άλλους που εκτός από πρόπτου θα μείνουν? Για τον Αναγνωστόπουλο ακούσαμε. Ο Αναγνωστόπουλος έχει συμφωνήσει προφορικά από την Πέμπτη. Και είναι στην Αθήνα ποδοσφαιριστής, περιμένει να πάει και ο Καρυπίδης στην Αθήνα για να υπογράψουν το συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μάλιστα. Θα είναι. Για τον Παυλίδη που γράφτηκε. Κοίτα, του Παυλίδη είναι μια περίπτωση που έγινε επαφή πριν λίγες ημέρες. Υπάρχει μια διαφωνία στη διάρκεια του συμβολέου. Είναι δηλαδή από τους παίκτες που θέλει ο Ερέρα. Είναι, ναι, είναι από τους παίκτες που θέλει και έχει ανάψει το πράσινο φως για τον Παυλίδη. Μάλιστα. Ο Ερέρα, νομίζω ότι μέχρι την Τρίτη, βασικά όχι, με την επιστροφή του Καρυπίδη από την Αθήνα, γιατί θα βρεθεί τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League, με την επιστροφή του από την πρωτεύουσα θα δρομολογηθεί και η περίοδος του Παυλίδη. Δική μου αίσθηση είναι ότι θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα. Από εκεί και πέρα, για κάποιους άλλους παίκτες που εμείς τουλάχιστον αναφέραμε, μιλήσαμε για Ιντζόγλου και Διαμαντόπουλο. Ναι. Του Διαμαντόπουλου το βλέπω δύσκολο. Μάλιστα. Αυτό προκύπτει για μένα γιατί προχωράει το Νασλίδη στον Άρη αυτή τη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτηθεί, νομίζω ότι το Νασλίδη είναι πιθανό να τελειώσει και Τρίτη Τετάρτη. Και τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα συνυπάρξουν και οι δύο, γιατί στην αρχή υπήρξε και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή είναι ο Νασλίδης, ο Διαμαντόπουλος και ένας ακόμα. Που θα ήταν η βασική επιλογή. Για τον Ιντζόγλου. Ένα τους ρωτάς. Σαν ανάκριση. Καλά κάνει, εντάξει, δεν είναι. Κοίταξε, είναι, αυτό είπαμε πριν, Νίκο, ότι είναι μια. Βρήκαμε παπά να θάψουμε, να θάψουμε 5-6. Βρήκαμε τον Νίκο. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση ο φετινός Άρης. Όχι, απλά τα συζητούσαμε στο προηγούμενο. Θα μείνουν μισάρο, και θα φύγουν πολλοί παίκτες και γενικότερα θα έρθουν και πολλοί παίκτες. Οπότε δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε ραδιοφωνικό χρόνο. Εγώ είπα ότι θα έρθουν 15 στον Άρη. Είμαι κοντά ή όχι? Πώς θα έρθουνε? 15 είπα. Όχι, πολύ. 10. Πώς θα εγώ 10. Είπα. Πολλούς, 12. Μάλιστα. Κάπου ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα αυτό που είπαμε. Κοίτα, για τον Ιντζόγλου που ρώτησες. Ναι, για πες. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει και ο Μουμίν και ο Ιντζόγλου. Ένας από τους δύο. Και νομίζω αυτή τη στιγμή συγκλίνω περισσότερο προς το Μουμίν. Μάλιστα. Έχει κάτι τελευταίο, Νίκο, τώρα για να... γιατί
Φτάσαμε και στις 9 και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εγώ επειδή δεν τον έχω δει τον παίκτη, αλλά σίγουρα εσύ έχεις κάνει το ρεπορτάζ και τον έχεις δει καλύτερα για τον Σέρο, τον Αργεντίνο που φαίνεται ότι έχει κλείσει. Αυτός είναι αμυντικό χαφ με τι στοιχεία? Κοίτα, αυτός είναι αμυντικογενής ποδοσφαιριστής. Είναι το εξάρι, δηλαδή. Είναι το εξάρι στο 4-2-3-1 και είναι ο κεντρικός χαφ στο 4-3-3. Δηλαδή είναι, παιδί μου, τρεχαλατζής, δηλαδή είναι περισσότερο κοντά στον Ιτζόγλου ή στο Μουμίν, γιατί ο Μουμίν είναι πιο γεμάτο παιδί. Επειδή είπες τρεχαλατζής και αρπάζω την ευκαιρία για να πω το εξής, ότι όλες οι επιλογές του Έρλερα είναι γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Θέλει όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στην ομάδα ή αυτοί που θα μείνουν να έχουν ταχύτητα. Ένα βασικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι ταχύτητα. Προκειμένου να εφαρμόσει και αυτό το πλάνο, το αγωνιστικό, το οποίο θέλει με έναν επιθετικό Άρη που θα πιέσει ψηλά, θα κρατάει την μπάλα. Είναι ένα βασικό κριτήριο του Έρλερα. Το δεύτερο βασικό κριτήριο είναι η απόκτηση παικτών που μπορεί να αγωνιστούν σε παραπάνω από μία θέση. Μάλιστα. Ο Σέρο πού μπορεί να αγωνιστεί παραπάνω, δηλαδή? Εντάξει, ο Σέρο κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, δηλαδή να προωθεί λίγο πιο ψηλά, αλλά η βασική του θέση είναι ανασταλτικός μέσος. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θέλω ακόμα μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν θες να πάμε σε διάλειμμα, Νίκο, ή σε... Όχι, καλύτερα τώρα κάτι. Λοιπόν, να μην το... τι παίζει με τον, με τον Διαμαντόπουλο? Τώρα έχουμε ανοίξει όλα μπαουτάρες και βλέπουμε όλα τα θέματα, έτσι. με τον Τίνο Διαμαντόπουλο, όχι με τον Δημήτρη. Ναι, όχι με τον παίκτη, με τον τεχνικό διευθυντή και μέχρι πρώτην ως γενικό κουμάντο στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τον περασμένο Φλεβάρι. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο υφίσταται, έχει βάση. Έγινε γνωστό από ένα δημοσίευμα σήμερα σε Αθηναϊκή Εφημερίδα. Από την ΠΑΕ Άρης δεν διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν, δεν παίρνουν θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά υφίσταται και μέχρι τη Δευτέρα είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει. Τον θέλει ο Καρυπίδης για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Φαντάζομαι με αρμοδιότητα όχι τόσο τα μεταγραφικά, όσο τα οργανωτικά, αν θέλεις. Κοίτα, νομίζω ότι θα είναι λίγο και από τα δύο. Εντάξει, γιατί ο Έρλερ έχει φορτιστεί και το ρόλο τεχνικού διευθυντή αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό εννοώ. Επειδή είχε αναλάβει. Είναι ήδη αργά, νομίζω, να έρθει κάποιος τώρα να αναλάβει τα μεταγραφικά. Δηλαδή, πότε να έχει κάνει το. Δεν νομίζω ότι θα τρέξει σε αυτή τη στιγμή τα μεταγραφικά. Αυτό, ναι. Σε βάθος χρόνου. Περισσότερο θα αποτελέσει ένα συνδετικό κρίκο της διοίκησης και του αγωνιστικού. Είναι όμως ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ελληνική αγορά. Ναι, ήτανε μάνατζερ. Ήτανε μάνατζερ άλλωστε πριν πάει στον Παναθηναϊκό και η ιδιότητά του ακόμα αυτή είναι. Εντάξει. Για μια της χαρακτηριστικής περιπτώσεις παιχτών που είχε ο Διαμαντόπουλος ήταν του Γιάννου. Κλεόπας τον Γιάννου, ναι, που έπαιξε στον ΠΑΟ και στον... Του Απόστολος. Απόστολος, Κλεόπας άλλος είναι, ναι. Κλεόπας ήταν τερματοφύλακας ήταν εκείνος. Ναι, του Ολυμπιακού. Που τον είχε πάει στην Καλαμαριά, μετέπειτα τον πήγε στον ΠΑΟΚ. Και στην Κίνα, φαντάζομαι αυτός θα ήταν που πήρε τα... Εκεί όχι, πήγε ο Γιάννου με δική του απόφαση και τότε από ό,τι διάβασε και κάτι ρεπορτάζ εκείνης περίοδου ψυχράθηκαν και κάπως οι σχέσεις τους. Έχασε τη μαρμίτα. Σχολιάζω εγώ, όχι εσύ. Και... είναι πάντως ένα θέμα το οποίο και αυτό θα ξεκαθαρίσει. Και μια τελευταία, έτσι, μιας και σε βρήκαμε να θάψουμε κι άλλους 5-6. Την Κοινή. Την Κοινή, Μα όλα θα στα ρωτήσω. Θα σε ξεψαχνίσω, Νίκο Παπαδόπουλε. Κοίτα, ο Ντιγκινή σήμερα οι Ισραηλοί λένε ότι να βάγει στην περίπτωσή του. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή... Έχει γίνει κρούση καταρχάς από τον Άρη. Ο Καρυπίδης έχει βρεθεί με τους ανθρώπους του παίχτη πριν λίγες μέρες. Έχει κάνει ραντεβού. Έχουν μιλήσει και το κλίμα ήταν θετικό για συνεργασία. Ωραία, αυτό η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι. Ο Καρυπίδης κάνει πολλά ραντεβού. Ναι. Ο Ερέρα είναι ενήμερος για τα ραντεβού που κάνει ο Καρυπίδης? Πάντα σε συνεννοήσει με τον Καρυπίδη. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντα σε συνεννοήσει. Πάντως εδώ διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι η Χαποέλ του πρόσφερε λέει 220 χιλιάρικα. Για τέτοιο μπάτζετ μιλάμε και για τον Άρη. Καλά, δεν νομίζω να έρθει με τόσα χρήματα στον Άρη. Σίγουρα θα του δώσει ο Άρης κάτι παραπάνω. Εντάξει, άλλα τα δεδομένα της Χαποέλ, άλλα τα δεδομένα του Άρη. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Παραπάνω από 220. Παραπάνω. Όχι παραπάνω από 220. Γιατί εγώ το θεωρώ ένα... Σε καμία περίπτωση. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εντάξει, απ' την άλλη είναι ένας επιθετικός ο οποίος ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και στην τελική είναι φορ. Εντάξει, ο σέντερ φορ. Από την Αθήνα αυτό που βγαίνει ότι ο Ντιγκινή είχε ζητήσει από τον Ατρόμητο 200.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν. Γι' αυτό και δεν προχώρησε η συνεργασία τους.
Στον Άρη νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τον κλείσουν με 120-130 χιλιάδες. Εκεί αυτά τα χρήματα το... είναι τα μάμ. Τεφαρίκι πράγμα που είναι και στο χρήμα. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Δεν έχει πάψει να εφίσταται, γιατί και η πλευρά του παίχτη χθες, παρά το ταξίδι του στο Ισραήλ, έλεγε ότι δεν πάει για να κλείσει, πάει για να συζητήσει. Αυτό λέει ο εκπρόσωπο, ένας από τους δύο εκπρόσωπους που έχει. Και υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση, να πω εγώ τώρα την κακία, και να εμπλέκεται ο Άρης σε όλο αυτό για μανατζερικούς λόγους. Μπας και αρπάξει κανένα 20-30. Α, ναι, ότι τον έμπλεξε τον Άρη. Όχι, αφού σου λέει ότι ήταν σε καλό κλίμα. Εντάξει, τώρα δεν ήταν... έγινε, σου λέω, έγινε και συνάντηση κιόλας με τον Άρη. Δηλαδή, δεν προχώρησε η φάση, ναι. Δεν νομίζω. Δεν βγήκε, ας πούμε, μόνο ρεπορτάζ. Κατάλαβα, αυτό. Κατάλαβα. Εντάξει, ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πέρασε το μάθημα, είσαι διαβασμένος. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αν εφόσον υπάρξει κάποια ανακοίνωση, φυσικά διακόπτη. Έτσι. Έγινε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια. Νίκος Παπαδόπουλος από όλα About Ars, φυσικά και Λίμπερο. Ακούσατε πρώτοι εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το Γερμανία. Τέλος το θέμα Πλατέλας. Βαγγέλης Πλατέλας. Και ακούσατε, νομίζω, μεγάλη ευκαιρία για τη Σουηδία. Όχι, τον έκοψαν οι Γερμανοί αμυντικοί. Εν τω μεταξύ έχασε ένα μαλλί η Γερμανία στο πρώτο λεπτό. Βρισκόμαστε στο έκτο. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα, δηλαδή με εντεκάδες, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν οι ομάδες και πώς παίζουν γενικότερα, πώς έχουν στηθεί στον αγωνιστικό χώρο. Επαναλαμβάνουμε, τέλος το ρεπορτάζ, λέει ο Πλατέλας, με τον Άρη. Η όλη διαδικασία ήταν καθαρά αγωνιστική. Εγώ το βλέπω ότι οι δύο χωρίζουν σαν φίλοι, αν θέλεις. Εννοείται. Καθότι ο Καρυπίδης τον ήθελε τον Πλατέλα, αλλά δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή, οπότε... δεν του έγινε επίσημη πρόταση στη συμφωνία που υπήρξε στην προφορική σε προφορικά του προπονητού, ιδιοκτήτη του Άρη, με τον μάνατζερ του και τον παίκτη πριν έρθει ο Ερέρα. Έτσι, σημαντικό και τίμιο, θα πω εγώ, και για τις δύο πλευρές. Τίμιο ξεκαθάρισμα. Ο παίκτης πηγαίνει προς Όφη, εκεί όπου Όφη έχει κι άλλο εξτρέμ κλείσει. Έχει κλείσει δανεικό το Δελιανίδη από τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κινείται για να γεμίσει τα εξτρέμ του. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, όλη η δύναμη πέρυσι του Όφη αυτό extreme ήταν. Εξτρέμ δεν ήταν. Όλοι, ρε παιδί μου, και ο Βόη, εντάξει, ήταν center for. Ο Μάνος. Ναι, εξτρέμ έπαιζε και φορά. Ναι, τέλος πάντων. Έχει πολλούς. Μάλλον θέλει να παίξει ο Παπαδόπουλος από τα άκρα, να τον ντουσαν τον Μπάεβιτς. Είναι έτσι. Ο Μπάεβιτς. Ξεφύγαμε. Ήταν το ρεπορτάζ. Να μας χωρούν οι χορηγοί. 9 και 8 είναι. Θα επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με Μουντιάλ. Επιστρέψαμε. Καταρχάς έχουμε ένα καταπληκτικό πρώτο 20 λεπτό περίπου στο Γερμανία-Σουηδία. Εκεί όπου ανά 2-3 λεπτά έχουμε φάση. Έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμό στον αγώνα. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων και να σχολιάσουμε γενικά το πώς κατεβαίνουν, το πώς κατεβάζουν οι δύο προπονητές της ομάδας. Να θυμίζουμε ότι η Γερμανία είναι με την πλάτη στον τοίχο, καθότι δεν κέρδισε στο πρώτο μάτς, έχει 0 βαθμούς. Από την άλλη, η Σουηδία κέρδισε μεν την εύκολη ομάδα του ομίλου, έτσι, την Κορέα, αλλά σήμερα είναι που θα πρέπει να μαζέψει βαθμούς, γιατί διαφορετικά πάει στο τελευταίο μάτς με το Μεξικό, έχοντας μόνο ένα αποτέλεσμα και συνδυασμό άλλων. Δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει το Μεξικό και να κοιτάει για τη διαφορά τον γκολ κτλ. Τώρα, ο φίλτατος Γιώακιμ Λεβ. Το είδες αυτό το βίντεο, Παύλα, μιμ, θες το πως θες με την χειραψία. Η βρωμιά που πάει από χέρι σε χέρι, καταπληκτική ιδέα. Το είδα αρχικά σε φωτογραφία και μετά το κάνανε σε βίντεο. Και που φτάνει. Ναι. Να, για τους φίλους που δεν το έχουν δει, έχουν πάρει τη φάση που ο Λεβ βάζει τα χέρια του μέσα στο παντελόνι του. Για να αξίσει τον Λούτσο του. Το Μίτσο του, έτσι. Βασίλη, δεν το έχεις δει αυτό το βίντεο. Πρέπει να το δεις. Είναι φάση, ο Λεβ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω, όπου βάζει μέσα και αρχίζει και ξύνεται. Πρόσεξε τώρα τι κάνει η Μάγκη. Κάθεται μετά στον πάγκο και το μυρίζει κιόλας. Ναι, και βάζει και το χέρι. Λοιπόν, περίμενε. Και κάνουν τώρα μια αλυσίδα, δηλαδή βάζουν μετά μοντάζ, βιντεάκι τον Λεβ να δίνει το χέρι του, ξέρω εγώ, στον Ομπάμα. Μετά ο Ομπάμα να δίνει το χέρι του στον Πούτιν. Ο Πούτιν να δίνει το χέρι και φτάνει στο τέλος στη βασίλισσα της Αγγλίας, η οποία μυρίζει το χέρι της. Είναι έπος. Έχει μια έκφραση επική. Ναι. Και στο βίντεο δεν θυμάμαι που καταλήγει, σε άλλο καταλήγει στο βίντεο. Ναι. Εντάξει, ναι. Που είδα, το οποίο είναι επίσης επικό. Λοιπόν, ο φίλτατος και νομίζω, πώς τον λένε με το Σαββάρβιλ στην Ελλάδα, ο Ζαμπούνης. Ζαμπούνης, δεν λένε. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος... Ζαμπούνης ή Ζαμπούνης. Ζαμπούνης.
Εγώ τον λέω ζαμπόνι, κοτόπουλο. Ζαμπόνι. Εντάξει, ρε. Ναι. Ο Φίλτατο λοιπόν και Παοκτζή. Και Παοκτζή Ζαμπούνι. Ναι. Ζαμπούνι. Θα τον αγαπάει, πιστεύω. Θα έχει την καλύτερη άποψη. Τον Γιώκιμ Λεύ. Για τον Λεύ. Ο οποίο ξεκινά με τον Μάνουελ Νόιερ κατά τα δοκάρια. Σε ένα 4-2-3-1. Με τον Μπόατε και τον Ρούντιγκερ να είναι δύο center back. Τον Έκτορ αριστερά και τον Κίμιχ στα δεξιά. Οι δύο κόφτες είναι ο Ρούντι με τον Κρόος και μπροστά τους είναι Ρόις, Ντράξλερ και Μίλλερ με τον Βέρνερ να είναι στην κορυφή ως ο μοναδικός προωθημένος. Φυσικά ο Τόμας Μίλλερ δεν ξέρει κανένα τι θέση παίζει, οπότε δεν μπορεί να τον πεις ούτε εξτρέμ, ούτε δεκάρι, ούτε τίποτα. Είναι θέση Μίλλερ. Ακριβώς. Λέγαμε πριν για λίμπερο, για δεκάρια κτλ. Πείτε μας πού παίζει ο Μίλλερ και θα κερδίσετε, τι θα κερδίσουν, ένα, πώς το λένε, ένα γερμανικό λουκάνικο. Η αλήθεια είναι ότι είναι επιθετικός. Δεν είναι, η θέση του δεν υπάρχει. Η θέση του δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό το παιδί... Θέση... Κόκκι. Όχι ρε, θέση Κόκκι λέει Βασίλης ο Καβαδίας. Εντάξει, κοίταξε. Όχι, ο Κόκκι ρε φίλε ήξερες ότι είναι... καλά, κοίταξε. Έπαιζε φορ, αλλά ήταν λάθος η θέση του. Η καλύτερη θέση του Κόκκι ήταν... σε σύστημα με δύο επιθετικούς δίπλα στον επιθετικό. Εντάξει. Δηλαδή. Αυτό που λέμε κρυφός επιθετικός. Όχι, δεν είναι κρυφός επιθετικός. Εσύ. Είναι ο δεύτερος επιθετικός. Ναι. Κατάλαβες. Αυτός που θα κάνει κάποιες δουλειές και έξω από οποίος, το κουτί. Αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα όταν θα τη σπάσει. Περίμενε. Ο σέντερφορ. Είναι ο φορ ο οποίος δεν θα παίξει στο offside να πεταχτεί στην πλάτη της άμυνας. Είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στη μούρη της άμυνας για να τη σπάσει ο ίδιος. Ναι. Ο Μίλλερ δεν κάνει αυτό. Όχι. Δεν ξέρει κανένα τι κάνει ο Μίλλερ. Κινείται στον χώρο τη επίθεση. Δεν ξέρει κανένα τι κάνει ο Μίλλερ. Δεν ξέρει κανένα τι κάνει. Κινείται στον χώρο τη επίθεση. Πώς λέμε για ένα πολιτικό, κινείται στον χώρο τη αριστερά ή τη δεξιά. Απλά. Α, έτσι. Έτσι. Ναι. Αυτό κινείται στον χώρο τη επίθεση. Είναι σαν το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Ακριβώς. Είναι ο Σταύρου Θεοδωράκη. Του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βέβαια. Δεν ξέρει τι είναι. Κινείται προς τα δεξιά. Κινείται στον χώρο τη επίθεση. Κοίταξε. Κινείται γενικά. Ναι, κινείται. Την κατάλληλη στιγμή είναι εκεί που πρέπει και βάζει τον κόλ. Αυτό. Δεν ξέρεις πώς βρέθηκε εκεί. Λες, πού βρέθηκε και ο Γερατάς. Είναι τυχοδιώκτης. Έτσι. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, Όλσεν κατά τα δοκάρια. Ο γίγαντας που έχει περάσει και από την πανέμορφη και ερωτική Θεσσαλονίκη. Ο Λούστιγκ δεξιά. Ο Αουγκούστινσον αριστερά. Ωραίος αυτός. Ο Λίντελοφ της United πλέον και ο Γκράνβις δύο back. Σε ένα 4-4-2 που έχει κατεβάσει ο Άντερσον. Με τον Κλάσον δεξιά, τον Φόρσμπερκ αριστερά, Έγκνταλ και Λάρσον τα χαφ και στην κορυφή ο Τοϊβόνεν με τον Μάρκους Μπεργκ. Αυτά. Δεν σου κάνει εντύπωση η ομάδα της Σουηδίας, παρόλα αυτά είναι... Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη, είναι πολύ καλή από το να έπαιζε ο Ιμπραϊμόβιτς. Γιατί αν έπαιζε ο Ζλάταν που το κάνει αυτό το παιχνίδι, θα ομάδα Ζλάταν. Όλη η ομάδα θα έπαιζε τουλάχιστον επιθετικά γύρω από τον Ζλάταν. Όχι για τον Ζλάταν, γύρω του. Εντάξει, όπως παίζει ας πούμε η Πορτογαλία επιθετικά. Γύρω από τον Κριστιάνο. Αλλά η Πορτογαλία έχει μια λογική από τη μέση και πίσω Φερνάντο Σάντος. Τι έχει εδώ πέρα ο Βέρνερ πρέπει να είναι. Τι έχει το παλιγαράκι αυτό. Ο Γιωρούντι είναι. Εντάξει, ο άλλος πάλι βγάζει μίξες και τις τρώει. Τα φίλοι είναι ανεπίδεκτος. Καταρχάς να ρωτήσω, έχει δεύτερη μπλούζα ο Λεύ. Η ίδια. Ή είναι 15 χρόνια με την ίδια μπλούζα. Έπεσε κάτω για τάκλινο ο Ρούντι, ναι. Και ο παίκτης ο οποίος πήδηξε από πάνω του, τον βρήκε άθελά του με τον αστράγαλο. Μας πει να πόνεσε πολύ άσχημα στη μούρη. Δες εδώ, με τον αστράγαλο. Την έφαγε στη μύτη. Μάλιστα. Και ναι. Έχει ματώσει έτσι. Ναι, άνοιξε λογικό. Έσπασε η μύτη του. Λογικό. Έσπασε η μύτη του έξω. Λογικά ο Ρούντι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Με σπασμένη μύτη. Όχι, ρε, έσπασε η μύτη του. Κάτσε, περίμενε. Μπορεί απλά να άνοιξε η μύτη. Δεν νομίζω. Πολύ μεγάλη περίπτωση να έχει σπάσει. Έτσι όπως το είδα, γιατί έπεσε στο κόκαλο τη μύτη. Λοιπόν. Απλά πρέπει να σταματήσει την αιμορραγία. Αυτό είναι. Ναι. Για το Λεύ που λες, παίζει να έχει γκαρνταρό. Ξέρεις τι κάνουν στο εξωτερικό. Είναι αμόδα. Είναι η εξής. Παίζει τα ίδια πράγματα. Παίρνει την ίδια μπλούζα και το ίδιο παντελόνι. Φοράς δηλαδή τα ίδια ρούχα. Πώς πάει ο ποδοσφαιριστής. Για να μην σκέφτεσαι τι πρέπει να φορέσει. Ακριβώς. Λέει ότι οι σύγχρονοι δημιουργικοί εργαζόμενοι. Ρε φίλε, είναι λες και έχει βγει να πούμε από τον μπάνιο του μόλις. Το μαλλί, ναι. Γενικά. Δέστε. Απαράδεκτο. Να χρησιμοποιεί την μπλούζα εδώ πέρα, την έχει κάνει, την έχει ματώσει. Μάλιστα.
Δεν συνεχίζει η αιμορραγία. Ναι, όχι, γιατί... δεν έχει σπάσει μύτη του, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Αν έχει σπάσει μύτη του, ρε, θα είναι. Αυτό έχει εγκατάσχεση η αιμορραγία. Ακατάσχεση η αιμορραγία. Σπάει εύκολα η μύτη, φίλε Στάθη. Προφανώς, εντάξει, δεν είπαμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Καταρχάς είναι εξωτερική από το κράνιο. Ακριβώς. Οπότε είναι το σημείο το εύκολο. Για τον Λεύ, που έλεγα, είναι η νέα τάση στους ανθρώπους, στους σύγχρονους, στους έξυπνους κτλ. Είναι να έχουν τα ίδια. Έξυπνος, φίλε. Έξυπνος είναι αυτό. Ο Λεύ. Όχι, είναι έξυπνο αυτό που κάνουν. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι να μην αποσπάτε η προσοχή μου στο τι θα φορέσω καθημερινά. Φοράω. Έχουν βρει. Ένα παντελόνι και μια μπλούζα σε επί 10. Και χρώμα που, ακριβώς. Που τους κάνει και τα. Ακριβώς. Άρα. Είναι uniform εργασιακό, φίλε. Άκου τώρα αυτό που θα πω. Ο πρώτος διδάξας. Γιατί. Ναι, ο Νικό, ο Αλέφας. Αυτό. Λοιπόν, από το μυαλό μου. Άκου τώρα. Ρε φίλε, άκου τόσα τώρα. Χρόνια, γιατί έχει 800 κόκκινα μπλουζάκια. Όταν το κάνουν όλοι, είσαι απλά έξυπνος. Όταν το κάνεις πριν από όλους, είσαι διάνοια. Έτσι, είσαι ιδιοφία. Ο Αλέφας. Ο μέγας Νίκος Αλέφαντος έχει αγοράσει 10 μπλουζάκια κόκκινα από το και φοράει τα ίδια. Από το 1980. Και φοράει τα ίδια. Έτσι. Γιγάντας. Από το 1980. Τα ίδια. Γατάκια Γερμανοί και Ολλανδοί που το κάνετε και Αμερικάνοι. Που το κάνετε από τα 2005 και μετά. Άσε τώρα το. Έτσι, αντιγράφεται Αλέφα στα 80's, να πούμε. Έτσι. Έρχονται οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί και μας παίρνουν τις νοοτροπίες. Να πούμε. Έτσι. Ο οποίος Αλέφας έχει, ρε παιδί μου, τον ίδιο σωματότυπο με τον Ρεχάγκελ. Ψάξου. Τι είναι, ρε παιδί μου. Boxer. Ναι, φάση, ρε παιδί μου, έχουν. Γοριλάκια. Γορίλες, ναι. Καλά, μεταξύ μας ο Τερεχάγκελ ήταν και εμφανισιακά. Ναι, εντάξει, ήταν μασκότ. Ήταν ένα δείγμα, και αυτός και ο Αλέφαντος είναι δείγματα ότι ο Δαρβίνος είχε δίκιο. Διαφωνείς. Sorry, δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Δηλαδή, άμα δεις τον Αλέφαντο να φωνάζει και να κράζει. Έχεις δει βιντεάκια που ορμάει. Ναι, που έχει ανέβει στην Κερκίδα. Ναι, ναι. Και... νομίζω ότι βλέπεις αντίστοιχα. Και ένα βίντεο από έναν ουρακοτάγκο σε ένα, πώς το λένε, σε ένα ζωολογικό κήπο και λες, α, εντάξει, οκ, okay, μακρινός πρόγονος. Είχε δίκιο ο Δαρβίνος. Εγώ γενικότερα και το καλοκαίρι, τώρα είναι καλοκαίρι στην παραλία που βγαίνεις, άμα δεις κανένα που έχει και λίγο παραπάνω τρίχα στο τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σου μοιάζει για αυστραλοπίθηκος. Και είναι και το ενιαίο που με το πουλόβερ, με τρίχα για πουλόβερ. Αυτό που έχω δει, εντάξει, το οποίο για αυτούς που έχουν αυτή την τρίχα, πρέπει το καλοκαίρι να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είδα τις προάλλες έναν άνθρωπο στον δρόμο περπατούσε. Τι θα πεις, υπάρχει σουρού. Έβγαινε από την μπλούζα του, φορούσε ένα μπλουζάκι σαν αυτό που φορούσε ο Σαν Πάολι. Ας πούμε, με το ανοιχτό το V. Και έβγαινε από το V pullover από μέσα. Έβγαινε προς τα έξω, έκανε και πτυχή, δηλαδή σαν μπούκλα. Πόπο, φίλε, τι αρκούδα ήταν από κάτω αυτή. Ήθελε και V. Πραγματικά, εκεί φοράς ένα παπαδίστικο που κάνεις από αυτά που κλείνει το λαιμό μέχρι πάνω, για να μην φαίνεται το από μέσα. Και ξέρεις, άμα κουμπίσεις κανέναν άνθρωπο που έχει τρίχα και φοράει κανένα μπλουζάκι, οι τρίχες μπαίνουν μέσα στις ίνες της μπλούζας. Και πας να το χαϊδεύεις έτσι που κάνεις την πλάτη και τα λοιπά. Τυποπλατάκια. Και χαϊδεύεις, χαϊδεύεις την τρίχα και σου κόβεται η ανάσα, να πούμε, γιατί έχεις ψηλό αειδιάσει. Βασίλη, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχει ξεφύγει ο φίλτατος Μιχάλης. Μιλάμε για τρίχες εδώ πέρα. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα έπιπλα Παπαϊωάννου είναι χορηγός και του σημερινού Αλληλούια. Μας ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 στη συχνότητα του Λίμπερο. Λοιπόν, Αλληλούια. Πώς το έκανα αυτό, ρε φίλε, πραγματικά. Έχεις που έχεις πρόβλημα, Βασίλη. Θα μας κάψει το μίκρο. Θα τα κάψω όλα. Φίλε, έχω φωνή για κάτι. Γκολ για τη Σουηδία. Γκολ για τη Σουηδία και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Γερμανούς. Διπλή ευκαιρία για τους Γερμανούς. Τι είναι αυτό, Πάκο. Γκολ για τη Σουηδία. Με τον Τοϊβόνεν άνοιξε το σκορ ο Σουηδός. Με... πανέμορφο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Νόιερ, ο παχής Νόιερ. Μία σέντρα από τα δεξιά, την οποία την κατεβάζει μέσα στο πάρισμα με το στήθος και στην συνέχεια, έτσι όπως σκάει η μπάλα, την τσιμπάει πάνω από τον Νόιερ στη γωνία. Καταπληκτικό το 0-1 για την Σουηδία. Ο παχής Νόιερ, φίλε, είναι νομίζω καμιά 5-6 κιλά, πρέπει να είναι πιο παχής. Η απραξία του. Με την απραξία και είναι λίγο πιο. Δεν έφταιγε βέβαια στον γκολ, γιατί όχι. Βγήκε για να κλείσει το πολύ καλό στο πάρισμα του Ιβόνεν. Είναι πολύ ράθυμος, δηλαδή δεν έχει την εκρηκτικότητα που είχε κάποτε. Όχι. Ήταν... ίσως ο Τερστέγγεν θα έπρεπε να βρεθεί κάτω από το δοκάρια βασικός αυτό το Μουντιάλ. Άσχετα αν. Εντάξει, ο Νόιερ είναι ο παίκτης που λογίζεται ως
πώς θα το πω, βασικός, ο στυλοβάτης γενικότερα της Γερμανίας, εδώ μία από τις πιο αχώνευτες φάτσες όλων των εποχών, αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές, ο Τόμας Μιούλερ, ειδικά όταν διαμαρτύρεται, είναι πραγματικά για να μπεις μέσα. Να... μου θυμίζει τον Γκόλουμ λίγο στην πάντσα. Αυτό, αυτή η αδιαμαρτυρία με αυτή την κλάβα είναι... Λοιπόν, αλληλούια λέμε και κλαίμε. Τελευταίο 20 λεπτάκι εδώ στον, στον αέρα του Λίμπερο. Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης στα μικρόφωνα και Βασίλης Καβαδιάς στην κονσόλα του ήχου. Και μαζί με το Μουντιάλ που παρακολουθούμε, φυσικά παρακολουθούμε και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται. Okay, τίποτα. Απλά είχαμε... Ζητούμε συγγνώμη, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούσαμε να λύσουμε. 42ο λεπτό λοιπόν, οι Σουηδοί έχουν ανοίξει το σκορ και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Γερμανία, η οποία σε περίπτωση, εν τω μεταξύ έχει τις ευκαιρίες η Γερμανία, έτσι, δηλαδή βρωμάει ένα γκολ θα το βάλει, η ισοφάριση. Το θέμα είναι αν θα το βάλει πριν το ημίχρονο, γιατί αλλάζουν πολλά στην ανάπαυλα, ή αν θα το βάλει, αν θα προσπαθήσει να το κάνει μετά. 44ο λεπτό, 3 λεπτά ακόμα. Εκτός ότι έχει τις ευκαιρίες η Γερμανία, το μάτς γενικά είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον. Με... Η Γερμανία μια ομάδα η οποία παίζει με πολλούς μετανάστες τρόπον την έτσι δεύτερης τρίτης γενιάς. Καλά, όχι μόνο τώρα. Όχι τώρα, γενικά. Όπως επίσης και η Ελβετία. Θυμάσαι τότε με τους Πολωνούς, με πολλούς Τούρκους, εντάξει. Όπως επίσης και η Ελβετία, η οποία χτες... Μου δίνεις ωραία πάσα απλά να ενημερώσω ότι τελικά ο Ρούντι όντως αποχώρησε, μπήκε ο Γκουντογκάν. Δεν είπε την πρώτη έσπασε η μύτη του. Δεν σταματάει τόσο εύκολα αυτό. Είχε κατάσχετη μοραγία από τη μύτη μετά από χτύπημα άθελά του. Ο Σουηδός, δεν θυμάμαι ποιος, τον χτύπησε. Λοιπόν, για τους μετανάστες που λες, χθες είχαμε το ευτράπελο θες. Όχι, δεν είναι νομίζω ευτράπελο, ότι το περίμεναν όλοι. Το περίμεναν όλοι, έτσι. Με τον... καταρχάς, αναφερόμαστε στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Ελβετία. Εκεί όπου το ήξεραν όλοι ότι και ο Σακίρι και ο Τζάκα, έτσι, είναι δύο παίκτες, οι οποίοι καταρχάς είναι Κωσοβάροι. Έτσι, οι οποίοι δεν ήθελαν να παίξουν με την εθνική της Αλβανίας, επέλεξαν να παίξουν με την Ελβετία. Και αν θυμάμαι καλά, ένα χρόνο μετά το Κόσοβο κατέβασε κανονικά ομάδα στην UEFA, εθνική ομάδα. Ομοσπονδία. Δημιούργησε δηλαδή ομοσπονδία ποδοσφαιρική. Οι δύο παίκτες έκαναν έτοιμα να παίξουν με την εθνική στο Κόσοβο. Ενώ είχαν ήδη επιλέξει την Ελβετία. Και προφανώς και τους αρνήθηκαν κάτι τέτοιο, καθότι ήταν ήδη διεθνής μια άλλη ομάδα. Ευκαιρία για τη Σουηδία, η οποία χάνεται. Σε μια αντεπίθεση προσπάθησαν οι Σουηδοί, ανέβασαν πολλούς παίκτες, ανέβασαν 5-6 παίκτες και τώρα οι Γερμανοί έχουν χώρο με τον Ρόις για να... Όχι, είναι λάθος η πάσα του Ρόις. Ο Μίλλερ κυνηγάει μια χαμένη ουσιαστικά μπαλιά. Τέλος συναγερμού, βρισκόμαστε στο τελευταίο, μπαίνουμε μάλλον στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Και έγινε ό,τι έγινε χθες και πανηγυρίζουν και οι δύο με τον αλβανικό αετό. Όχι τον αλβανικό αετό, τέλος πάντων. Δεν τα λέω σωστά. Είναι των Κωσοβάρων, τέλος πάντων. Ξέρουμε όλοι τι έγινε στο Κόσοβο. Εντάξει, μια περιοχή όπου πρακτικά χωρίστηκε στα τρία. Έτσι, και υπάρχει αρκετό μίσος. Δεν θέλω να μείνουμε στα πολιτικά. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πρακτικά έχουμε δει πολλές φορές παίκτες να αγωνίζονται σε μια ομάδα και να πικάρουν τους αντιπάλους τους με βάση κάτι άλλο. Παράδειγμα, θυμάμαι χαρακτηριστικά το Βρίζα να σκοράρει με τη φανέλα της Περούτζια κατά του Άρη. Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Ζήσεις Βρίζας. Ναι, ναι. Και να βγάζει από κάτω φανέλα του Πάου, ξέρω εγώ, για να πικάρει τους Αργανούς. Εντάξει. Γίνονται αυτά σε σωματεία, ειδικά όταν μιλάμε και για σωματεία
άλλη χώρα. Εντάξει. Έτσι. Δηλαδή τώρα τι το χαλάει τώρα τον οπαδό τη Περούτζια που ο παίκτη του. Βρίζα στα φορά, έβγαλε τώρα από κάτω. Εντάξει, έκανε ένα πικάρι. Σου λέει χαβαλέ. Χαβαλέ. Ναι. Εντάξει. Δεν έκανε, δεν είχε κάτι βριστικό, α πούμε. Εντάξει. Εντάξει, είναι okay. Ναι, εντάξει, είναι. Τώρα τι γίνεται μέσα τη καζούρα. Ρε φίλε, όταν φορά. Δεν θέλω να χαρακτηριστεί ένα εθνικιστικό εθνόσημο. Αυτό, ένα. Αλλά όταν φορά ένα εθνόσημο. Όταν με το που ξεκινάει το παιχνίδι υπάρχει ο εθνικός ύμνος. Φοράς, πραγματικά εκπροσωπείς αν θέλεις μια χώρα, όσο ρομαντικά κι αν ακούγεται αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι νομίζω υπέρτατη ασέβεια. Έτσι, το να πικάρεις και μάλιστα να πικάρεις με πολιτικό σχόλιο το οποίο... Αυτός ο αητός που κάνανε, να σου πω, είναι κάτι που είχε κάνει και ο Κάτσε. Σε φωτογραφίες είναι εθνικιστικό σύμβολο της Αλβανίας, δεν είναι δηλαδή της σημαίας τους κτλ. Είναι ένας αητός ο οποίος είναι σύμβολο της αλυτρωτικής μεγάλης Αλβανίας. Να σου το πω έτσι. Δεν θέλω να μπούμε μέσα σε τέτοιου είδους ζητήματα. Καλά, εγώ θέλω να μείνουμε στο γεγονός ότι παίζεις με την Ελβετία. Ναι, είχε φάει και σε ομάδα παρότι. Ο Λίλα το είχε κάνει. Και ο Λίλα και ο Κάτσε στον ΠΑΟΚ το είχε κάνει και είχε φάει για κάποιο χρονικό διάστημα, νομίζω 5-6 μήνες, που ήταν σε δυσμένεια. Να το πω. Εσωτερικά. Εσωτερικά στην ομάδα. Εντάξει, σιωπηρά. Το έχουν κάνει αρκετοί άνθρωποι. Και ήταν από τους λόγους που, αν θέλει, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έτσι ράγισε το γυαλί. Εντάξει, ήρθαν και άλλοι μετά. Με την ομάδα ήρθαν και άλλοι. Μην μείνουμε στον Κάτσε. Το έχουν κάνει πολύ αυτό. Αλλά ο Κάτσε δεν το έχει κάνει. Δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε παίζοντας με την εθνική Νιγηρία, ξέρω εγώ. Φορώντας εννοώ τη φανέλα μιας άλλης εθνικής. Κατάλαβες το να πω. Δεν θα απαγορεύσουμε στον καθένα να κάνει το οτιδήποτε. Όχι, φυσικά. Ούτε ακόμα και ο Σακίρι με τον Τζάκα δικαιούνται να πανηγυρίσουν ένα γκολ όπως γουστάρουν. Εντάξει, ευκαιρία για τους ίδια. Το μάτι είναι καταπληκτικό. Κεφαλιά, το έβγαλε κεφαλιά του Μπεργκ. Στη γωνία, δες γιατί κράξαμε τον Νόιερ, αλλά δες τι βγάζει ο Νόιερ, έτσι. Δες γυριστή καταπληκτική κεφαλιά του Μπεργκ στην απέναντι γωνία. Ο Νόιερ πέφτει και το βγάζει. Ημίχρονο 0-1 η Σουηδή. Δεν θα το χαρακτηρίσω δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι και άδικο. Όχι. Εντάξει, είχαν και οι δύο τουλάχιστον 2-3, δηλαδή θα μπορούσαν να το μάθει 2-2. Έτσι, ξεκάθαρα. Είχανε καλές ευκαιρίες. Λοιπόν, η αλήθεια για να το κλείσουμε για τους δύο Ελβετούς. Καλά, δεν τους λες και Ελβετούς. Όσο Ελβετίνο Τσάκα και ο Σακίρι είναι τόσο Ισπανός ο Ντιέγκο Κώστα. Άμα το έκαναν παίζοντας ένα Ελλάδα-Σερβία και φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας, δεν θα σου την έσπαγε. Φυσικά. Γιατί θα έλεγες κάτσε ρε φίλε. Ασέβεια, είναι ασέβεια προς τη φανέλα της χώρας στην οποία εκπροσωπείς. Δεν σέβεσαι τη φανέλα που φοράς. Φυσικά. Καλά, όχι γιατί κάνεις κάτι κατά αυτής της φανέλας. Κοίταξε, απλά τι διαφέρει. Δεν είμαστε και τόσο πολιτισμένοι βέβαια εδώ στα Βαλκάνια όσο είναι οι φίλοι μας οι Ελβετοί. Έτσι. Σίγουρα. Εδώ δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν αφέρπα. Εδώ δηλαδή αν το είχαν κάνει, παίζει την επόμενη μέρα να έπρεπε να φύγουν σε άλλη χώρα. Έτσι, ναι, με βάση πιθανό. Το mentality και την νοοτροπία και την ιδιοσυγκρασία που έχουμε σαν χώρα. Εκεί προφανώς τους παίρνει και το κάνουν, θα πω εγώ. Και γενικότερα. Πώς να το πω, είναι και έτσι μια χώρα η οποία πραγματικά δεν έχει ρε παιδί και τόσο μεγάλη πώς να το πω, παρακαταθήκη σε ιστορία κτλ. Καταλαβαίνεις θέλω να πω έτσι. Γενικότερα, ούτε στην μπάλα ούτε γενικότερα. Πάλι ρε φίλε, είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, πρέπει να προσέχεις κάποια πράγματα γιατί, να σου το πω διαφορετικά, αυτή η κίνηση μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, φανατισμό, μπορεί να φέρει το οτιδήποτε. Άμα θες να πικάρεις κάποιον, μπορείς να το κάνεις σεβόμενος και τη φανέλα που φοράς, αλλά σεβόμενος και τον αντίπαλο. Ό,τι και να σου έχει κάνει, είναι ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο. Γιατί δεν πήγανε να παίξουν με την εθνική Αλβανίας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί η Ελβετία τους παρήχε ένα καλύτερο μέλλον ποδοσφαιρικό. Ωραία. Ξεκάθαρα στο ωραία. Δεν μπορεί. Και Euro παίξανε και Mundial παίζουνε. Ναι. Και τα πάντα όλα. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί φίλε Τσάκα και φίλε Σακίρι. Απ' τη μία. Ο Ελβετός θα σου πει: α, εγώ έκανα δύο μεταγράφες, δεν με χαλάνε. Ναι, απ' τη μία να βλέπει το εθνόσημο σαν μεταγραφή. Έτσι. Και άλλοι το έχουν δει. Και να παίρνει τα πακέτα. Ναι, είχε πει στην αρχή και στο πρώτο μισάωρο για τον Καμαρανέζη. Ναι, βέβαια. Έτσι. Είχε πει ο ίδιος ότι δεν θα πω ποτέ τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Έτσι. Αλλά σέβομαι τη φανέλα που φοράω μέχρι. Εθνόσημο, θανάτου. Βέβαια. Έτσι. Γιατί είναι το εθνόσημο εκπροσωπεί μια χώρα εκείνη τη στιγμή. Καλά ήταν όταν έπαιρνε τα πακέτα και τις συμφωνίες
αντί να υποστηρίξεις τη χώρα καταγωγή σου, να υποστηρίξεις τη χώρα τέλος πάντων που είσαι οι γονείς σου ή μετανάστες κτλ. Ή σαν μεταγραφή ή οτιδήποτε κτλ. Ήταν καλά τότε και μετά δοθείς ευκαιρίας πουλάς και το εθνικιστή λύκη σου, να το πω έτσι. Και μάλιστα όχι ούτε καν για τη χώρα την οποία εκπροσωπείς τώρα. Για τη χώρα που θα ήθελες. Δηλαδή, πώς θα το πω. Πολύ ανομαλία, ρε παιδιά. Είναι. Πολύ ανομαλία. Είναι. Φίλε Τζάκα, φίλε Σακύρη, αν ήσασταν μάγκες, όπως είπε και ο Μιχάλης, να πηγαίνατε να πηγαίνατε να παίξετε στην Εθνική Αλβανία. Έτσι. Εντάξει. Αυτό ή αν ακριβώς. Θέλατε να λέγατε ότι εγώ είμαι Κωσοβάρος, δεν παίζω πουθενά αλλού. Έτσι. Μόνο αν δημιουργηθεί ποτέ Εθνική έτσι. Κόσοβο. Αν ήθελες να είσαι τόσο μάγκας και να πανηγυρίζεις με σύμβολα ακριβώς. Τα οποία προσβάλλουν αν θες τον οποιονδήποτε. Δικαίως ή αδίκως. Αυτά είναι. Μη μου το παίζεις είμαι Ελβετός. Έτσι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια και okay, θα παίξουμε μια άλλη εθνική. Και όταν προκύπτει θέμα με τη Σερβία, έτσι, μου βγάζει το πατριωτιλίκι σου, η χώρα των πατεράδων μου και, και των παππούδων μου και δεν ξέρω τι. Άσε τώρα. Μου θυμίζει Έλληνες του εξωτερικού. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Αυτό είναι κολοτούμπα. Ναι, και είναι και άσχημη αυτό, κολοτούμπα. Είναι δεν άσχημη. Είναι η καλή. Αυτό εννοώ. Ότι γυρνάς. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Περισσότερο απ' όλα με ενοχλεί αυτό. Η κολοτούμπα. Δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Σε αυτό συμφωνούμε έτσι κι αλλιώς. Φυσικά, και εντάξει. Και γενικότερα νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι χώρος για να εκφράσεις πολιτικές απόψεις και εθνικιστικά πάθη. Γενικότερα το λέω αυτό. Άσχετα που... Ναι, το ραδιόφωνο, εντάξει, ούτε το ραδιόφωνο, αλλά άσχετα που πολλοί και ακόμα και μεγάλοι. Το ζήτημα είναι το πώς θα τα κάνεις. Γιατί ναι, υπήρχαν, το σωστός περίμενε, τρόπος. Υπήρχαν πολλοί αθλητές, οι οποίοι για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Αμπντούλ Ραούφ που έρθει και στα γεράματά του εδώ πέρα στον Άρη. Ναι. Το θυμάσαι στον Άρη της Ευρωλίγκα. Ο οποίος λόγω του ότι ήταν μουσουλμάνος. Έτσι, και με ό,τι είχε γίνει δεν ήθελε να είχε. Πώς το λένε, δεν είχε δεχθεί. Να κάτσει στον εθνικό ύμνο που παίζεται κάθε φορά πριν τα μάτσα. Είχε κάνει. Κάτι, διαμαρτυρία είχε κάνει. Είχε κάνει διαμαρτυρία στον εθνικό ύμνο, σκύβοντας το κεφάλι. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε το λάθος. Σηκώνοντας τη γροθιά. Μπράβο, ναι, αυτό. Αυτό που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι αθλητές, ο Owens και τα λοιπά, στην Ολυμπιάδα του. Στο Β' Παγκόσμιο. Ή στον πρώτο ήταν. Τέλος πάντων. Κοτσάνες λέμε ένα τον άλλον. Αλλά οκ. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί για πολιτικές αδικίες. Έτσι. Σωστά. Όχι να το κάνεις πικάροντας όταν βάζεις γκολ. Και με τη λάθος φανέλα. Σίγουρα. Να το κάνεις με την εθνική. Δηλαδή να το κάνεις να το κάνεις με Σερβία, την εθνική Αλβανία πω, ή με την Κόσοβο Σερβία. Ναι, μπράβο ρε μάγκα. Έβγαλες όργα από μέσα σου, ξέρω εγώ το πάθος. Την πατρίδα. Για λάθος κριτήρια. Ναι. Γιατί είναι ποδόσφαιρο. Εντάξει, έτσι. Είναι αγώνι. Στο αλλά... ποδόσφαιρο δεν χωράνε. Ναι, αλλά το κάνεις τουλάχιστον σωστά. Τώρα αυτό είναι ανομαλία. Έτσι. Παρότι το έχουν κάνει και μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, παρόλα αυτά εγώ θα πω δεν χωράνε. Αυτά στο ποδόσφαιρο. Κλείνοντας, θες να μιλήσουμε για το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Όχι, είχα απλά μας βγήκε το θέμα του Άρη και με τον Πλατέλα όπου υπήρξε επίσημα άνω που θα μιλούσαμε για το ρόστερ του ΠΑΟΚ που είναι στην Ολλανδία. Ναι, και δεν το πιάσαμε. Ήθελα να σχολιάσουμε αυτό που είπες, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει λίγες μεταγραφές. Είναι λογικό ότι θα κάνει λίγες και ακριβές, αν θέλεις. Είναι πλήρες το ρόστερ του. Είναι πλήρες. Απλά υπάρχει και ο αστερίσκος ότι από τη στιγμή που ο Πρίοβης με τον Ουάρντα είναι στο Μουντιάλ, και οι δύο θα χάσουν το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Και την προετοιμασία. Και πιθανότητα τον πρώτο και αγώνα του Champions League. Σίγουρα το πρώτο μάτς με τη Βασιλεία, τα πρώτα μάτς με τη Βασιλεία, mm-hmm. τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όλη τη χρονιά. Έτσι. Οπότε. Άντε, αν ο Άρντα τον πεις ότι είναι μια επιστροφή από δανεικός και δεν ήταν στην περσινή ομάδα. Οκ. Ο Πρίγκοβιτς όμως, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με πάρα πολλά γκολ. Ναι. Είναι σίγουρα μια απώλεια. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές στον χώρο της επίθεσης. Γλύκος Πασχαλάκης, Ρέι Σιαμπάνης. Με αρκετούς τερματοφυλάκες πάει ο ΠΑΟΚ. Θαρώ. Πως δεν ένας θα είναι όλοι στο ρόστερ. Δεν θα είναι όλοι στο ρόστερ. Με το πιθανότερο. Μη σου πω και δύο. Κοίταξε, μη σου πω και Ρέι και Λίκος να μην είναι. Ένας, αλλά okay. Ένας θα δοθεί δανεικός και ένας θα φύγει με μεταγραφή. Ίσως. Κάτι τέτοιο αυτό θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ ίσως αν βρει στην αγορά έναν καλό τερματοφύλακα για να κάνει ένα δίδυμο μαζί με τον Πασχαλάκη θα το κυνηγήσει. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν θεωρώ έχει. Θεωρώ πάλι ότι ο Πασχαλάκης θα φύγει με μεταγραφή. Α, λες έτσι το πας.
Ο Σκιαμπάνη δανεικό και ο Πασχαλάκη μεταγραφή. Δύσκολα. Πάλι δύσκολα. Με τον Γλύκο θα παίξει. Εκτό αν έρθει. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι εκτό και αν έρθει μια τρομερά μεγάλη πρόταση για τον Πασχαλάκη. Ναι, αυτό εννοώ. Έχει ακουστεί. Τι να σου πω, ρε φίλε. Διάβασα σήμερα για δεύτερο και θα δώσει. Πόσα λεφτά θα δώσει η Ρώμα για δεύτερο. 5 εκατομμύρια. Δεν τον δίνει. Με 5 εκατομμύρια. Προχτέ τον δίνει. Διάβασα σήμερα ότι λέει, έγινε πρόταση στην ΑΕΚ για τον Μπάρκα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οχο. Και λέει ζήτησε 10. Τι λέτε, τι ρε. Λέτε, ρε. Θα βλέπω Μελισσανίδη. Κάτσε. Θα δίνα και μια γυναίκα δώρο για να του κάνει τη δουλειά στο σπίτι. Ο Βράνιες, ρε φίλε, έφυγε με 2 εκατομμύρια. Ξέρω. Ο άλλο πουλάει τα πάντα όλα να πω. Ο άλλο πουλάει τα πάντα όλα. Και εσύ λες ότι δεν θα δει ποιο Μπάρκα. Τι λέτε. Ο Μπουφόν είναι. Έτσι. Στα καλά του. Φυσικά. Ναι, μια χαρά. Φυσικά. Απλά είναι τα γνωστά μανατζεριλίκια. Τώρα, Κρέσπο, Βαρέλα, Μαλεζάς, Χατσερίδη. Μ' αρέσει τον Χατσερίδη. Ο πλέον είναι. Χατσερίδης. Χατσερίδης, έτσι. Είναι. Στη φανέλα μας, φίλε, δεν γράφει Χατσερίδης. Χατσερίδη γράφει. Ναι. Εντάξει. Τι, Ακάκιος Καγιασβίλης κι αυτός. Να τα λέμε όλα, ρε φίλε. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί τον Σαββίδη τον έχει δει πουθενά να γράφεται Σαββίδη. Ο Σαββίδης, φίλε, δεν ανακοινώνεται στις αποστολές. Ό,τι γουστάρει. Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, που μάλιστα στις δικογραφίες τώρα που γίνανε με αυτό που θύμισε έγινε. Θύμισε μου. Το λέγανε Ιβάν, σε παρένθεση, Γιάννης. Ναι, Σαββίδης. Σωστό. Ναι, γιατί έτσι προφανώς είναι θέμα δήλωσης σε ληξιαρχείο, ρε φίλε. Έτσι κάτι τέτοιο δεν είναι. Εντάξει. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Έλατε. Μιχόγεβιτς και ο Μιχόγεβιτς στην αποστολή. Βιερίνια Λεβέ, καλά, θα τα ακούσετε σε λίγο σε ρεπορτάζ από Ολλανδία. Απλά να κάνουμε και εμείς το δικό μας σχόλιο. Λεβέκ, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Μάτος Κίτσιου, Χαρίσης Μουλέν, ο οποίος διάβασα και όλα σε ρεπορτάζ που τραυματίστηκε πάλι. Πάλι. από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, ρε φίλε. Τέλος πάντων, Μαωρίσιο Κάνιας, Μπαλογιάννης, Σάκχοφ, Λάμπρου. Εδώ θέλω να σταθούμε. Σε ένα παίκτη ο οποίος επέστρεψε και μάθα ότι ήταν νικός. Αλλά είναι ένα από τα καλά ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να χωρέσει σε ένα ρόστερ που ούτως ή άλλως θα γεμίσει σε εξτρέμ και επίθεση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει χρόνο συμμετοχής δηλαδή. Από τη στιγμή ειδικά που έχει επιστρέψει ο Ενρίκε. Ο Πέδρο Ενρίκε, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Να θυμίσω ότι φέτος, πέρυσι μάλλον, τη χρονιά που μας τελείωσε, έπαιξε Champions League. Mm-hmm. Έτσι, ο Πέδρο Ενρίκε. Έρχεται ουσιαστικά από μια καλή χρονιά και γεμάτη χρονιά. Ο Λιμνιός, ο οποίος είναι στα πλάνα 1000% του Λουτσέσκου, τον εμπιστεύτηκε και πέρυσι. Μπίσες Βαρελκαντουρί. Μπίσες Βαρελκαντουρί, Πέλκας, Μιστακίδης. Και Κουλούρης. Και Κουλούρης. Έχει, ο Μιστακίδης. Είναι υπερπλήρες το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, υπερπλήρες. Είναι και ο... Και ο Ζάμπα. Και ο Ζαμπά. Ναι, ο οποίος, να το πούμε σωστά. Εκτός είναι ο Δημήτρης Χατζησάιας, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε και προφανώς θα δοθεί είτε δανεικός είτε ως μεταγραφή, λέω εγώ. Δεν είναι στα πλάνα του. Αλλά πήρε και τον Χατσαρίντι. Εντάξει. Ναι. Δεν χωράει στο ρόστερ ο Χατζησάιας. Ο Τζάλμα κάπως, ο οποίος θα παραχωρηθεί λογικά. Μπράβο. Θα παραχωρηθεί στην ομάδα του Τζαβέλα. Και δεν ξέρω αν μένει ακόμα. Ο Τζαβέλας και ο. Πες τον, ναι. Είναι ο Τζαβέλας, είναι ο. Έλα, ρε, πες τον, του Ολυμπιακού. Έλλην. Ο δεξιμπάκ, ναι. Έλα, ρε, φίλε, τώρα μην με τρελαίνεις. Κόλλησα να πούμε. Α, και εγώ κόλλησα τώρα για το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Με πέθανες. Η αλήθεια. Με αυτό θα κλείσουμε. Είναι ο Μανιάτης. Α, μάλιστα. Είναι Τζαβέλας Μανιάτης και Βιγιαφάνης. Και Βιγιαφάνης. Οι οποίοι Τζαβέλας Μανιάτης είχαν υπάρξει στο Πανιόνιο, έτσι. Σωστό, αλλά ως αριστερός μπάκο ένας και ως δεξής μπάκο άλλος. Ναι, αυτό ήταν οι δύο μπάκ του Πανιόνιου. Ο Μανιάτης μετά έγινε χαφ. Έγινε αμυντικό χαφ. Ναι. Και ο Τζαβέλας έγινε σέντερ μπάκ. Έτσι, όσο γερνάνε, όσο γερνάνε οι ποδοσφαιριστές, μεταφέρονται προς τον άξονα. Εννοείται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ασβέστης θέλει τρεξίματα. Το βλέπεις άλλωστε και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τα τελευταία 2-3 χρόνια παίζει. Ναι, σου λέει ας έχω λιγότερα τρεξίματα και ας είμαι και πιο αυτό, κοντά στη φάση. Αυτό. Αυτά για ό,τι τρέχει θα ακούσετε ειδικά για ΠΑΟΚ πολλά έτσι, περισσότερα. Θα έχουμε συνδέσεις με Ολλανδία εδώ. Τάσος Τρέγιας και ο Παπαντονίου θα ακολουθήσουν με την εκπομπή Αστρόνομος Αστήσεις. Θα κάνουν μια ασπρόμαυρη σύνδεση με την θα Ολλανδία. Θα γίνει σύνδεση με Ολλανδία για να ακούσουμε και το βραδινό ανακοινωθέν. Όχι ανακοινωθέν, εντάξει, πλάκα κάνω. Το βραδινό ρεπορτάζ.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Γερμανία χάνει 0-1 από την Σουηδία με ένα πολύ ωραίο γκολ του Τοϊβόνεν. Είχε πολύ μεγάλη κατοχή η Γερμανία, 75-25 είναι η κατοχή. Αλλά όλα αυτά φάσεις είχαν και οι δύο. Φάσεις είχαν και οι δύο. Το δεύτερο μήκο θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν ακόμα ένα αλληλούια ο Μιχάλης Κωνστάτης Νικολαίδης. Κωνστάτης Νικολαίδης, στα έπιπλα Παπαϊωάννου μαζί μας από την σχεδόν πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ στον Λίμπερο Χορηγός, στην Εφαγαρπία στην Αθηνά Σακύρη, για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας με ευκολίες πληρωμής και σε υπέροχη ποιότητα. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο.